Παιδιά, ήρθε ο χειμώνας και φοράτε φούτερ, μπουφάν. Πέντε μπουφάν φοράει ο Κούσης, φούτερ, τέτοιο. Δεν είναι πέντε, είναι ένα. Ένα σε πέντε, με ενίσχυση. Μονκλέρ. Εντάξει, τι μας λες. Εννοείται. Γι' αυτό θα μείνεις απλήρωτος στον άλλο μήνα. Αφού έχεις λεφτά να πεις Μονκλέρ. Μονκλέρ από μαύρο. Α, από μαύρο, το σώζεις. Λοιπόν, έχει λίγο ψυχρούλα τώρα με τη μηχανή, ρε φίλε. Μισό, ήταν μηχανή. Μηχανή. Σε στέριο, έχει ψυχρούλα με τη. Διαστημόπλιο. Εντάξει, ο Στέργιος ωραία μια ζακέτα. Αυτή η ζακέτα του αρέσει πάρα πολύ. Ζακέτα είναι να αυτή πάρεις. Που πήγε στο καθαριστήριο και. Ναι, ναι. Και στη γυρίσανε μισή. Την πήρε διπλή. Την πήρε διπλή. Μου αγόρασαν καινούργια, φίλε. Μπράβο στο καθαριστήριο. Πες μας την ιστορία. Αυτή είναι η καινούργια που σου αγόρασαν. Για 68η φορά. Δεν την έχω φύγει ούτε μισή. Κλαμπ Αγού Μακεδόνες. Καλησπέρα σε όλους. Τρόικα. Εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4. Ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με αρκετά θέματα στην επικαιρότητα, με συγκίνηση για την αποχώρηση του αρχηγού Κώστα. Βέβαια, συγκινηθήκαμε, ναι. Βέβαια. Όλοι μας. Ευχαριστούμε αρχηγέ και τα λοιπά. Και πριν μια εβδομάδα δεν είναι σωστή η συμπεριφορά του. Μετά από περίπου τρεις μήνες, τέσσερις, όχι πέντε μήνες, επιτέλους ενημερώθηκα για το τι ακριβώς συνέβη ακριβώς στην υπόθεση του Βιερίνια. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα δεν λεγότανε. Μάθαμε ακριβώς ότι αρχικά ήταν 1 εκατομμύριο. Ο υπαίκτης δεν υπέγραψε, αλλά δεν την αρνήθηκε. Μετά. Όχι, όχι, δεν είπε. Περίμενε. Περίμενε. Όχι, δεν τα είπε όλα αυτά. Ο Κόλκας είπε ακριβώς και την τελευταία αντιπρόταση του Βιερίνια. Δεν την είχε πει. Την είπε. Ο Σταύρος στην προηγούμενη εκπομπή για πρώτη φορά στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Όλοι τα έχουμε πει χρυσά. Κάνει λάθος. Για πρώτη φορά. Αν είπα εγώ 9 πράγματα και είπε ο 9,5. Είπε 9,5. Είπε το σημαντικό. Ποιο είναι το σημαντικό. Την αντιπρόταση Βιερίνια. Την οποία απέρριψε ο ΠΑΟΚ. Ποια ήταν? 650.000 ευρώ. Και ο ΠΑΟΚ την απέρριψε. Και δεν απέρριψε. Ναι, αφού στην αρχή τον έκανε ένα όμως. Τον έκανε ένα. Ο Βιερίνια δεν απάντησε, όχι απάντησε αρνητικά. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Το άφησε να τρενάρει δηλαδή. Είπε ότι θέλει να απαντήσει μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που την άκουσα μόνο από το Σταύρο Στέργιο. Δεν το είπε κανένα άλλο αυτό. Το λέει λοιπόν αυτό. Μετά ο ΠΑΟΚ του έκανε την υποτιμητική. Όπως χαρακτηρίστηκε τώρα πλέον και από τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ πρόταση 450 χιλιάρικα. Αφού δεν απάντησε στην πρώτη. Τότε δεν είχε χαρακτηριστεί υποτιμητική. Και σήμερα έμαθα ότι ο Βιερίνια έκανε αντιπρόταση στον ΠΑΟΚ. Δώστε μου 6,5 και έρχομαι. Δώστε μου 6,5. Άρα ούτε 1,5 ζητούσε στη ο Βιερίνια, δηλαδή, ούτε οτιδήποτε. Και πολύ λιγότερα. Έπαιρνε, και πολύ έπαιρνε. Ζητούσε, λέγανε, δεν πήρε το 1, άρα ζητούσε 1,5. Και πολύ λιγότερα άρα από το 1 εκατομμύριο το αρχικό. Και αυτό λέω, αποτυπώνω, Στέργιο μου, ότι σήμερα έμαθα όλες τις λεπτομέρειες. Okay. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Να ακούτε ψυχιατρίο, γιατί υπάρχουν τέταρτα 20 λεπτά του Κόλκα, που πέρα από το χαβάλι που κάνει με τον Μπάτμαν, πετάει και τις ειδήσεις στα θέματα του ΠΑΟΚ. Και τις ακούμε εμείς και τις λέμε μετά εδώ στην Τρόικα. Ναι, μια χαρά, δεν είναι αυτό. Βέβαια. Μια χαρά είναι. Λοιπόν. Αγαπάμε τις ομάδες πάνω από πρόσωπα πάντως, Χρήσανθεν. 100%. Και πάντα το κλαμπ είναι αυτό το οποίο. Επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί. Απλά συζητάμε λίγο παραπάνω για τον συγκεκριμένο παίχτη, γιατί είναι μια εμβληματική φιγούρα για τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα. Δεν έχω μιλήσει για τον Μαωρίσιο, που κι αυτός είναι ένας καλός παίκτης κτλ. Αλλά είναι ένας παίκτης. Ο Βιερίνα δεν είναι απλά ένας παίκτης. Θα ακούσουμε τη δήλωσή του. Ένα είναι αυτό. Θα ακούσουμε σε λίγο τη δήλωσή του. Να σας πω ότι μετά τις 12.30, μετά τον break των 12.30, θα έχουμε live και αποκλειστικά, όπως λέει και ένας φίλος μου. Τον Center for του Άρη, τον Κρίστιαν Λόπεθ, εδώ να τον φιλοξενήσουμε, να τον ακούσουμε, να τον ακούσετε. Οπότε αν θέλετε να στείλετε και ερωτησούλες και τα λοιπά, πολύ ευχαρίστως. Ο Κώστας είναι άριστος γνώστης της αγγλικής και θα τις μεταφέρει στον Ισπανό παίκτη. Θα λείπω. Και εσύ γιατί να λείπεις? Όλοι θα λείπουν. Ο Κώστας καταλαβαίνω γιατί να λείπεις. Εσύ γιατί να λείπεις? Εγώ γιατί να λείπω? Γιατί το καταλαβαίνει? Γιατί είσαι φίρμα. Έτσι. Λοιπόν, και που είμαστε εδώ. Αν την προηγούμενη εκπομπή λέμε. Ναι, ναι. Χρήσανθε, ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να ξέρει, Στέργιο, να ιεραρχεί και να σέβεσαι την ιεραρχία. Εδώ το νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ λέγεται Σταύρος Κόλκας. Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι πείστε μετά τον Σταύρο. Κώστας Κούσης. Άμα θες, πες ότι δεν είστε. Το νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ λέγεται Κώστας Κούσης και είναι γνωστό αυτό. Κώστας. Έτσι. Όλες οι ειδήσει. Κούσης. Με υπογραφή. Λοιπόν. Για να ακούγονται δυνατά. Έτσι. Και οι ψήθυροι. Λοιπόν. Διαγωνισμός. Ναι. Διαγωνισμός. Μία ετήσια συνδρομή για συμμετοχή σε προγράμματα της ΧΑΝΘ. Συνδρομή που περιλαμβάνει fitness, χορό, πολεμικές τέχνες, πισίνα. Για παιδιά 4-14 γράφεται FM κενό
το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54222 με χρέωση 62 λεπτών του ευρώ. Στη ΧΑΝΘ τηρείται βέβαια κάθε μέτρο ασφάλειας, έτσι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, ymca.gr και στο τηλέφωνο 2316-00-1000. Όλα αυτά από τη ΧΑΝΘ και μια μεγάλη προσφορά, η οποία σήμερα ολοκληρώνει το διαγωνισμό της εβδομάδας και θα έχουμε τον νικητή. Άρα στείλτε μηνύματα μέχρι τις 2 παρα 5 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό αυτό που έχει δώρο μια υποτροφία για την φετινή σεζόν, για την ΧΑΝΘ. Και είπαμε fitness, χορό, πολεμικές τέχνες και πισίνα. Επίσης μαζί μας το Ridges Casino της Θεσσαλονίκης. Είναι δεδομένο ότι ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη του καζίνο αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Επωφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Σωστά τα λες. Okay. Και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Στέργιος θα μας βοηθήσει τώρα να ακούσουμε το μήνυμα, το ηχητικό το οποίο έκανε ο Αντελίνο Βιερίνια. Α, έκανε ηχητικό, ναι. Το οποίο ακολουθεί βεβαίως το γραπτό του μήνυμα το χθεσινό, το οποίο είχε και μερικές έτσι, είχε μερικά σημεία που αξίζουν ανάλυση, σε Στέργιο. Ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα που μπορούμε να πούμε πολλά. Ήθελα να παίξω αλλά δεν με αφήσανε στο σπίτι μου και τα λοιπά. Αλλά δεν έγινε πως τα πράγματα όπως τα λέει και ο Αντρέα, εντάξει. Τι δεν έγινε. Τα έκανε όλα σωστά και ο Πάοκ τα έκανε όλα λάθος, για να ξέρουμε και τι λέμε. Σου λέω εγώ ήθελα να παίξω και δεν με θέλανε. Φού έκανα αντιπρόταση και δεν τη δέχτηκαν. Αν με θέλανε θα τη δεχόντουσαν. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Στράβωσε μεγάλο μέρος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Στράβωσε. Όταν σου δίνει ένα εκατομμύριο. Και εσύ λες όχι. Με 15 συμμετοχές αυτόματα ανανέωση. Δεν είπε όχι, λέει ο Βιερίνια. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος λέει ότι ο Βιερίνια δεν είπε όχι. Είπε ότι ζήτησε να απαντήσει μετά το παιχνίδι των play-off ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, αλλά και εμείς θέλουμε να κάνουμε. Απάντησε. Όχι. Εμένα ρωτάτε και τώρα. Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο Κόλκας. Ωραία. Ζήτησε να απαντήσει μετά. Απάντησε. Όχι. Όχι. Άρνηση αν άρνηση. Καλά, τι τη κουμπάρε. Παίζουμε δηλαδή. Συγγνώμη, τι είναι. Δεν απάντησε, σου μιλάω. Είναι αυτό. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Αν κάνει μια πρόταση και. Πάω και ημέρα, φίλε. Τι Βιερίνια είμαι τώρα. Σάββατο και το Σάββατο δεν απαντήσω τίποτα, δεν απάντησα την πρόταση. Καλά, σε πήρα τηλέφωνο να πω τι έγινε, Αντρέ, τι τελικά θα κάνουμε. Τι, εγώ θα σε παρακαλώ, σε δίνω ένα εκατομμύριο και σε παρακαλώ κιόλα. Μίλησε με τον μάνατζερ μου. Πάρε με μια. Τι θα κάνουμε. Μίλησε με τον μάνατζερ μου. Εντάξει. Όπω είπε ένα προπονητή, ένα πρόεδρο. Ωραία. Και τώρα είναι σε άλλη ομάδα. Οκ. Λοιπόν. Πάμε, πάμε να ακούσουμε Αντελίνο Βιερίνια, την δήλωσή του. Περίμενε, ρε φίλε, τι να κάνω. Πάρτε ένα κινητό. Εδώ, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μας στείλατε χθες. Όπως έχετε καταλάβει, ήταν δύσκολο για μένα να απαντήσω σε όλους σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω στη στήριξη που δείξατε για μένα όλες αυτές τις χρονιές που έπαιξε στο ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα θα είμαι ένας από εσάς, ένας φίλαθλος και όπως λέμε μια φορά πάω και πάντα πάω. Λοιπόν, αυτό δήλωσε στον προσωπικό λογαριασμό ο Αντελίνο Βιερίνια. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω γενικότερα από την όλη ιστορία είναι ότι ο Αντρέ δεν κατάλαβε σε εκείνο το timing τι πάει να γίνει στην ομάδα. Δηλαδή, αν η πρόταση του γινόταν τον Ιούλιο για ένα εκατομμύριο, αφού είχαν φύγει συμβόλαια και αφού είχαν γίνει πωλήσεις και αφού και αφού και αφού, θα καταλάβει ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Υπέρβαση. Όταν του έγινε η πρόταση, είτε δεν το κατάλαβε ο Αντρέα, είτε δεν το κατάλαβε και ο ίδιος, θεώρησε ο Αντρέα ότι θα συνεχίζονταν το πάρτι με το 1,5 εκατομμύριο, ο Α, ο Β, ο Δ, ο Ε, εντάξει. Και σου λέει είναι υποτιμητικό το 1 εκατομμύριο, τον έπαιρνα παραπάνω. Και θα υπάρχουν παίκτες που παίρνουν παραπάνω. Δεν έπρεπε να του το πούνε. Δεν είναι μπροστά. Αρχηγέ. Γι' αυτό είπα. Είτε δεν κατάλαβε ο Αντρέ, είτε δεν του εξήγησαν τι πάει να γίνει. Αρχηγέ, ξέρεις, το καλοκαίρι θα προσπαθήσουμε δεν να κάνουμε συμβόλαια. Μια νέα ομάδα. Θα κάνουμε μια νέα ομάδα. Συμβόλαια 500.000. Ναι. Και με μικρότερο budget και με μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Οπότε να ξέρεις ότι εσένα σε υπολογίζουμε γιατί είσαι η κολόνα. Είσαι ο αρχηγός και σου κάνουμε αυτή την πρόταση. Αλλά να ξέρεις ότι θα στηριχθούμε σε νέο αίμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε νέο αίμα και σε μικρότερα συμβόλαια, Κώστα. Εντάξει, αυτό το είπαμε. Όσοι έχουν έρθει είναι
ταβάνι 500.000 ευρώ. Ναι. Άρα το 1 εκατομμύριο σε αυτούς είναι το διπλάσιο και είναι μια πολύ τιμητική πρόταση. Άρα, αρχηγέ, με αυτή την πρόταση σου κάνω και σε τιμώ και σε υπολογίζω, και σε υπολογίζω και κάνω και την υπέρβαση σχετικά με τον νέο μου σχεδιασμό. Του το είπαν αυτό. Αν του το είπανε, τότε. Δεν το κατάλαβε. Τότε ή δεν το κατάλαβε και ο ίδιος. Δεν πίστεψε. Σωστά. Ξέρω εγώ. Αν του το είπανε. Γιατί... Μπορώ να του είπανε, αδερφέ, 1 εκατομμύριο έχω για σένα. Το take it or leave it. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν του το είπανε. Ότι πάμε για έτσι νέα πράγματα. Έχω την εντύπωση. Εντάξει, απλώς και ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τον εγωισμό του. Καλός ή κακός. Οκ. Okay. Γίναν λάθη, ξαναλέω, και από τις δύο πλευρές. Είπαμε. Γι' αυτό και λέμε. Δεν είναι ποτέ ενός η ευθύνη σε ένα χωρισμό. Κανένας εγωισμός και, κανένας πάνω από τις ομάδες. Έτσι. Εγώ μπορώ να καταλάβω και τη θέση του Αντρέ και τη θέση του Ιβάν Σαββίδη και γενικότερα και τη θέση των φιλάθλων. Εκτός από ορισμένους που πραγματικά δεν έχουν επίγνωση το τι γίνεται στο μυαλό τους. Και τη Δευτέρα γράφουν Αντρέ σε λίγος για τον ΠΑΟΚ. Την Τρίτη γράφουν Μεγάλη Αρχηγία, ευχαριστούμε. Καλά, κλασικό είναι αυτούς, αυτό. Εντάξει, τους αφήνουν στη μοίρα τους. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό αλλά, κλασικό είναι. Γενικότερα γίνανε λάθη από όλες τις πλευρές. Εντάξει, απλώς είναι το συνέστημα μεγάλο και κυριαρχεί από χθες το μεσημέρι. Και υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ας πούμε, ακόμα και τώρα δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Για παράδειγμα. Τη λύση της συνεργασίας. Ή δεν έχει πάρει θέση ο Γιώργος Σαββίδης με ένα μήνυμα. Ή ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το ρόστερ της ομάδας ο. Ακόμη δεν έχει αφαιρεθεί. Και εκεί ίσως να έχει δίκιο ο Σταύρος που λέει. Κάτσε να δούμε σε μια ανατροπή. Ο Μαουρίστιο. Από τον ΠΑΟΚ όλο να τα περιμένεις. Ο Μαουρίστιο είπε όχι. Ο Αντρέ έκανε δήλωση αντίο. Η δήλωση που έκανε ο Αντρέ θεωρείς ότι είναι προς την κατεύθυνση. Πραγματικά ρωτώ τώρα, δεν υπονοώ κάτι. Προς την κατεύθυνση της σύμπλευσης με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή ότι με αυτή τη δήλωση, αν υπήρχε και μια περίπτωση, αυτό που λέει ο Σταύρος, να γυρίσει. Κόπηκε. Δηλαδή προς τα πού πήγε δηλαδή με την τοποθέτησή του, πέρα από το κλασικό ότι okay, αποχαιρέτησε εμείς μαζί για μια ζωή και τα λοιπά, πάει προς κάπου λες. Δηλαδή μήπως είναι ρε παιδί μου, εγώ βγάζω μια τέτοια ότι αποχαιρετώ, φεύγω και τα λοιπά και αύριο πάω και υπογράφω στην Αλχιλάλ. Υπάρχει το ένα ενδεχόμενο, αν υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ. Ναι, αν υπάρχει όμως τέτοιο ρεπορτάζ, ότι την έβγαλε γιατί αύριο υπογράφει καμπαλού. Ή αν την έβγαλε ως μια τελευταία προσέγγιση, ευαισθητοποίηση, Ιβάν κτλ. Αυτό το ξέρει ο Αντρέ. Ναι. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ αυτό, πάνω σε αυτό. Αυτό το ξέρει ο Αντρέ. Εγώ το βλέπω ως αντίο. Και... Τέλος. Ναι. Ότι και καλά δεν. Τέλος. Μας. Και γιατί το βγάλει τώρα, γιατί το βγάλει πριν μια εβδομάδα. Μίλησε. Με κάποιον υπήρξε ή η τελευταία επαφή είναι τότε. Εγώ γνωρίζω ότι ο Αντρέ περίμενε. Και είδε ότι κανένας δεν τον ενόχλησε. Από την άλλη δεν έβλεπε ξεκάθαρο φως από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο σίγουρη η μετακίνησή του. Σουηδική Αραβία. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι τόσο εύκολο να πιστεί ο Σαουδάραβας, ανεξάρτητα αν το λέει ο Λουτσέσκου, να πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Βιερίνια προερχόμενος από τραυματισμό και να του δώσουμε χρήματα, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια, 4 έχουμε γίνει πολύ σοφότεροι και έχουμε καταλάβει ότι δεν μοιράζουν τα χρήματα οι Σαουδάραβες πλέον. Έτσι. Ναι. Όπως το ξεκίνημα πριν από 10 χρόνια που δίνανε κάτι συμβόλαια απίστευτα. Εντάξει. Και τα κόβουν τα συμβόλαια πλέον. Και τα κόβουν και δεν πληρώνουν. Όταν δεν κερδίζουν και δεν βάζουν 7 γκολ, τους διώχνουν. Εκεί δεν υπάρχει μια UEFA που να είναι ένας μπαμπούλας, δεν ξέρω ποια τι κάνει η ομοσπονδία του, προφανώς δεν κάνει και πολλά. Ούτε financial fair play, τίποτα, εντάξει, η ασιατική. Εντάξει. Δεν είναι μπαμπούλας, Κώστα. Εντάξει. Φού είναι ο Πρίγιοβιτς ήταν απλήρωτος 5 μήνες. Όλοι με τις κελεμπίες. Από τον περασμένο Γενάρη που έφυγε. Καλά, μην κλάψει τώρα κι αυτός. Καλά, 4 εκατομμύρια το χρόνο έπαιρνε. Εντάξει. Πού είναι τώρα ο Πρίγιοβιτς? Ξαναγύρισε εκεί. Ξαναπήγε εκεί. Γιατί δεν μπόρεσε να τον διώξει. Η άλλη τη Χάρ, δεν βρήκε αυτός ομάδα. Όσοι τον προσέγγισαν, ζήτησε τον ουρανό μετάστρα, ο Πρίγιο, και έμεινε εκεί και κάνει προπονήσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα. Τώρα, εγώ έλεγα εξ αρχής ότι έδινα από τον Ιούλιο και όλος ένα 5% για επανένωση ΠΑΟ και Βιερίνια. Η κατάσταση για το που έχει φτάσει και το momentum αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του Αντρέ. Και λιγότερο, εγώ αυτό αφουγκράζομαι, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία. Τι, ότι ο λαός ήθελε να μείνει? Ο λαός ήθελε να μείνει, ναι. Για συναισθηματικούς λόγους. Ή τέλος πάντων, επικρατεί πολύ και αυτή η άποψη ότι, οκ,
μπορούμε να καταλάβουμε 5-6 λόγους που θα μπορούσε και να μην μείνει, αλλά ο τρόπος με το οποίο έγινε όλη η ιστορία έχει πειράξει τον κόσμο. Και για μένα, το έχω πει 100.000 φορές, κακώς άφησε η ομάδα να συρθεί το θέμα 3 μήνες. Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Και ειδικά για ΠΑΟΚ και Άρη, δηλαδή ειδικά για Θεσσαλονίκη και Ηρακλή κατ' επέκταση. Έχω αντιληφθεί ότι όταν υπάρχει μια σημαντική αγωνιστική επιτυχία, η πλειοψηφία του κόσμου τάσεται δίπλα στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ή τη διοίκηση, τον εκάστοτε πρόεδρο κτλ. Και όταν υπάρχει μια ποδοσφαιρική αποτυχία, η πλειοψηφία του κόσμου, η ίδια που στην προηγούμενη περίπτωση ήταν δίπλα στη διοίκηση, τάσεται στο πρόσωπο το οποίο δημιουργεί την όποια ένταση, για είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Δηλαδή θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό στην κρίση του κόσμου που προκύπτει βέβαια από τα Facebook, από όλη αυτή την καταστροφή. Το θυμικό, ναι, και όμως δημιουργούν μεγάλο τέτοιο στέριο και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το θυμικό είναι αυτό που σε οδηγεί στο να παίρνεις θέση. Έχω δει post φίλων παοξίδων που μετά την Μπενφίκα και τα λοιπά, όταν τίθονταν θέμα είτε για τον, Βιερίνη είτε για τον Μαωρίσιο, έλεγαν να πάνε να αυτό και τι έγινε, ας πρόσεχε και τα λοιπά, και μετά τον αποκλεισμό, δεν θα παίξει στους ομίλους του Champions League και τα λοιπά, και μετά τον αποκλεισμό οι ίδιοι, και μετά το ποστάρισμα χθες του Βιερίνα που είναι ασυγκινητικό και εμείς μαζί για μια ζωή και τέτοια, εντάξει, το γύρισαν. Κλασικό. Ότι είναι αυτό. Η ΠΑΕΠΑ ίσως θα έπρεπε να το δει και όχι ο αρχηγός και πρόσφερε και όχι ο Πανετολικός έβαλε τον γκολ και όχι τον γκολ στο ΆΚΑ μας έστω στο κύπελο κτλ. Δηλαδή πάνε με το θυμικό. Δεν πάνε με αξιολόγηση. Δεν πάνε με αξιολόγηση των γεγονότων. Τους αφήνω αυτούς που αλλάζουν άποψη κάθε ώρα, όπως και κάποιοι γνωστοί μας παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτοί μου συμφέροντα. Και θα πω το εξής. Δεν είναι. Οι παράγοντες είναι τη μια με τον ΠΑΟΚ, την άλλη με τον Ολυμπιακό. Τη μια με τον Άρη, την άλλη με την ΑΕΚ. Αποτυχία από αποτυχία. Ο άλλος είναι πάντα ΠΑΟΚ. Αποτυχία από αποτυχία έχει διαφορά. Ο κόσμος βλέπει, ναι, βλέπει από πέρσι. Δεν τον ενόχλησε τόσο και είμαι σίγουρος γι' αυτό η απώλεια του πρωταθλήματος. Οι προσδοκίες παίζουν ρόλο επίσης. Μπορεί να ξέρει. Αν αποκλειώσουν. Ο τρόπος με τον οποίο. Ναι. Αν αποκλειώσουν την Μπενφίκα, θα έλεγε κανείς τίποτα. Αν αποκλειώσαν την Μπενφίκα. Όχι, αλλά μπορεί να λήξει 2 μήνες. Δεν θα έλεγε τίποτα. Αν αποκλειώσουν από την Μπενφίκα, έπεσε με την Μπενφίκα και το δοκάρι πήγαινε γκολ. Θα έλεγαν πάλι, αλλά όχι θα τόσο λέγανε, πολύ. Θα λέγανε ρε παιδιά από την Μπενφίκα που έχει 100 εκατομμύρια. Θα λέγανε πάλι, αφήσατε γυμνή την ομάδα. Πρόσεξε και τώρα, μεταγραφές δεν και είναι τέτοια. Το ίδιο. Όταν δημιουργεί την προσδοκία, σε όλες τις ομάδες μας είναι αυτό. Τώρα δηλαδή πρόσεξε. Αν ο Αριανός είναι πρώτος, έτσι. Αν βγει τέταρτος θα βρίζει. Δεν νομίζω. Αν είναι έκτος και βγει τέταρτος. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, εντάξει, θα λέει εντάξει, παιδιά, εντάξει, πετύχαμε την Ευρώπη και τα λοιπά. Είναι η προσδοκία που δημιουργείς στον εαυτό σου είναι καταρχήν. Είναι χρήσανθε το πώς αποτυχάνεις. Και αυτό παίζει ρόλο. Αν αποτύχεις, έχοντας κάνει μια τεράστια προσπάθεια και αποτύχεις, οκ. Okay. Απομονώνουμε τα όσα γίναν πέρσι, αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ είδε. Να αλλάζει ο πιο πετυχημένος προπονητής όλων των εποχών 2 μέρες πριν την προετοιμασία. Εντάξει. Για μένα πράγμα ανήκουστο, δεν θα μπω στη διαδικασία ποιο θέλει λιγότερο, περισσότερο, ναι, Λουτσέσκου, Σαββίδη, αυτό κτλ. Θα μείνω στην ουσία. Ότι έφυγε ο προπονητής που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε ένα ήττο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές που δεν. Ο Εσίτη, ο Αγκούστο. Εντάξει, λάθος μεταγραφικές κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ πήρε έναν προπονητή που κάναμε αμάν και δεν να δούμε μία νίκη σε ένα ντέρμπι. Ντέμπρι. Τελειώνει η χρονιά. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πρέπει να γίνει ένα σημάζεμα στα οικονομικά και μάλιστα τεράστιο σημάζεμα. Αλλά φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Εκτός ομάδος θα μάτσει με την Κράσνονταρ. Ένα θέμα Βιερίνια να σέρνεται 3 μήνες. Όχι με Μαωρίσιο, αλλά τελικά πάλι. Πάρ' το Μαωρίσιο. Δηλαδή. Οκ. Okay. Φτάνει να γυρίσεις. Στον πόνο μου πεθάνω. Ναι. Αυτό ενοχλεί περισσότερο τον ΠΑΟΞΙ. Αυτό μπορεί να σκεφτεί και όχι να αλλάξει άποψη κάθε μισό λεπτό. Εντάξει. Και όχι τόσο, ξαναλέω, η απώλεια των περσινών τίτλων. Τίλτον. Αυτό ενοχλεί. Ότι υπάρχουν γεγονότα που δεν έπρεπε να συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ αυτής της εποχής. Και αυτό που έγινε, ξαναλέω, με το Μάτος, εγώ θα το κουβαλάω πολύ καιρό ακόμα. Και αυτό που έγινε και με τον Μαωρίσιο. Και αυτό που έγινε με τον Αντέ. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον τρόπο, εντάξει, για το διαζύγιο. Εγώ καταλαβαίνω την οικογένεια Σαββίδη. Και εγώ μπορεί το ίδιο να έκανα, Χρυσάνθη. Θεωρείς ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Κρέσπο και ο Ροντρίγκο, ο Μάτος θα γύριζε. Εγώ λέω δεν θα γυρίζει ούτε αυτός.
Ναι, αυτό κάνει χειρότερο αυτό την εξέλιξη. Ναι. Αυτό λέμε. Εντάξει, εγώ θα ξαναπώ για να το κλείσουμε του Αντρέ. Ναι, γιατί έχουμε και τη συνέντευξη. Ωραία, έχουμε και συνέντευξη. Θα επανέλθουμε, δεν είναι. Καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση του Ιβάν και εγώ το ίδιο μπορεί να κάνω. Δηλαδή, αν έχει πάρθει μια στρατηγική απόφαση να μειωθεί το μπάζετ κατά 50% και σε ένα ποδοσφαιριστή που δεν προσέφερε πέρσι τα αναμενόμενα μετά τον τραυματισμό του. Εγώ του λέω 1 εκατομμύριο, Αντρέ, το χρόνο και εισπράττω ένα όχι με ό,τι μπορεί να έγινε, που δεν τα ξέρει κανείς ότι έγινε πέρα από Σαββίδη, Βιερίνια. Αυτοί οι δύο ξέρουν την πάσα αλήθεια. Οκ. Okay. Και εγώ μπορεί το ίδιο να έκανα. Να έλεγα 400.000, να μην πω 300.000, και αν θέλεις. Αν ήμουν Σαββίδης. Αλλά αυτό που ενοχλεί σήμερα τον κόσμο, έχω την εντύπωση, 10 του Σεπτέμβρη, είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το όλο Σύριο. Θα μπορούσε μετά την προετοιμασία να υπάρξει μια ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντρέ, θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας. Να έχει και ο Αντρέ περισσότερο χρόνο για να βρει ομάδα και να μην φτάσουμε Σεπτέμβριο και ακόμα η ΠΑΟΚ να μην έχει βγάλει ανακοίνωση, για παράδειγμα, για την αποχώρηση του Αντρέ. Αυτό ενοχλεί τον κόσμο, έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε στο break. Θα ξαναεπανέλθουμε στο. Συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα εδώ στο Λιμπερό. Όπως συνεχίζεται και η διαδικασία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τώρα περιμένουμε τις ποινές, δεν περιμένουμε. Ναι. Τι περιμένουμε. Τις ποινές περιμένουμε. Ωραία. Μένω πιστή στην πρότασή μου, έπραξα κατά συνείδηση, υποστήριξε η αδαμαντία οικονόμου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον επιθετικό του Άρη, τον Κριστιάν Λόπεθ, ο οποίος λογικά θα μας ακούει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κριστιάν, how are you? Good morning from Libero. Hello, how are you? Everything okay? Thank hola, you. Hola, Κριστιάν, ¿qué tal? Muy bien, que sí. Hola, todo bien. Todo bien. Okay, we'll speak in English. Since we don't speak good Spanish, no habla español. These are the only Spanish we know. Όχι, ξέρουμε και κάτι ακόμα, αλλά δεν πειράζει. First of all, welcome to Thessaloniki, welcome to Aris. Thank you. How is the life here in our city? I am here like a little bit more than 1 month, and honestly, I am very happy because the city, I love the city. The sunset give me life incredible, and after with my team, I am very happy. I think we have one very good group. We are first in the placement, so I think it's good. Everything is good. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε για το πώς είναι έτσι ο πρώτος του μήνας στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ εδώ, του αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος και του δίνει ζωή, όπως είπε ο ήλιος, και στην παραμονή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι έχει ένα πολύ ωραίο γκρουπ η ομάδα, ότι είναι μια χαρά σε αυτό το κομμάτι. Είπε και ότι είναι και πρώτος στη βαθμολογία, οπότε όλα είναι καλά για τον ίδιο μέχρι στιγμής. I think that the only but crucial moment is the game in Europa League, that game that Aris didn't manage to succeed to go to the next round. Yeah, you are right. It was a no good game for us. Everybody have a lot of illusion to continue in this competition, but football sometimes is like that, you know. So after this game, the team continued to work hard. We have some change, and I think the team progress. We take good results in the league, and I think we need to continue because we can make something much better. So we are in the good way, but we need to continue. Mm-hmm. Μας λέει ότι σίγουρα ήταν αρνητικό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να προκριθούμε, αλλά αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε όλοι να περάσουμε στην επόμενη φάση και να συνεχίσουμε στο Europa League. Ήταν όμως ένα κακό παιχνίδι από εμάς και δεν τα καταφέραμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Is this the right time that you came to Aris, or you could come 2 years ago too? Yes, it's true. Some years ago, I had some opportunity to come here, but finally, I took the decision to play in France in first division, one of the best leagues in the world. So I take this decision. But this year was a difficult decision for me because I have
two good propositions was Aris and Shepherd Cluj in Romania. I played there many years ago. I was very happy there. The club and the fans know me very well, so I have good memories for my period in Romania. So it was a little bit complicated for me for take the decision. It's difficult to say no for one club. You know, you was before and you know everything was correct and happy. But something inside my head told me I needed to take the decision to come here in Saloniki. And it's for this I come here, because my feeling told me like it's a good chance for me, good opportunity. So finally, I take the decision to come here. It's for this. Mm-hmm. Μας λέει, μας περιέγραψε σε ποιες άλλες ομάδες ήταν, και στη Γαλλία και στη Ρουμανία και τα λοιπά, και τον ήταν καλά δηλαδή στις ομάδες στις οποίες βρίσκονταν εκείνο το χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπήρχε ο λόγος τότε να έρθει στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρεί ότι την δεδομένη χρονική στιγμή ήταν κατάλληλες οι συνθήκες για να έρθει στην ομάδα, και γι' αυτό πήρε την απόφαση να το κάνει τώρα. So far you have one goal against Lamia. Mm-hmm. I think that you don't get so many pass from the other players in order to have more chances to score a goal. Mm-hmm. Is that right? We bring a lot of players these days in order to give you some assists. To help you. Yes, he's right. It's the only chance I have in the first five games to play. But football sometimes is like that. The most important for me is the team make good results now. Of course, I am a striker. So I want to score every game because I live for this. But I don't put pressure in my head, you know, because always if... Ναι, είναι γεγονός, μας λέει, και μάλιστα στους πέντε πρώτους αγώνες είχαμε μόνο μία ευκαιρία, λέει χαρακτηριστικά. Τώρα από εκεί και πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές. Θα πρέπει να προσαρμόζεσαι και να προσπαθείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι της ομάδας όσο καλύτερα μπορείς. Είμαι επιθετικός και η δουλειά μου είναι να σκοράρω, και θέλω να σκοράρω, θέλω να βρίσκω το δρόμο προς τα δίχτυα. Λοιπόν. What about the fans? You haven't seen them yet in the field, in the stadium. My friend, I can't wait. I can't wait to play against them, with them. I can't wait because I see so many videos. It's incredible. And always I was one player. In all the class I play, I was very close to the fans, because when I was young, I was fan. So for me, something... to be close to them is like maybe for them you are the idol, you know. So for me it's easy to stay always close to them, and I see here like unbelievable. It's another level, and I promise you I can't wait to play with them, because they will help the team incredible. Because I am sure if the game, for example, in the Europe League, we play against France and we start to lose in the game, for sure we won this game, because they push us a lot, and for sure they give the power we need to win this game. So I can't wait, bro. I can't wait to play against them, because it's amazing. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε για την απουσία του κόσμου. Είπε, ανυπομονώ να παίξω με αυτούς στο πλευρό μου, γιατί είναι και ένας από τους λόγους που ήρθα στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη, αλλά ανυπομονώ. Σίγουρα πιστεύω ότι ακόμα και αν χάναμε στο παιχνίδι του Europa League και είχαμε τον κόσμο, θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Οπότε ανυπομονώ για να παίξουμε με τον κόσμο. Θα πάμε τη συνέντευξη άλλο level. Θα είναι η πρώτη συνέντευξη που ξεκίνησε με αγγλικά και θα συνεχίσει με ισπανικά. Αντώνη Αριόγλου, εγώ στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη, τι γίνεται? Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλά. Καλά. Έχουμε τον Κριστιαν. Μίλα του λίγο στη μητρική του γλώσσα. Κριστιαν. Ξέρω, και είπε πριν ότι δεν θέλει να νιώθει πίεση πάνω στο θέμα του σκοραρίσματος. Ναι. Η δουλειά του είναι απλά να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να βοηθάει την ομάδα να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το σημαντικό, και τον γκολ θα έρθει. Ωραία. Βλέπεις, είμαι έτοιμος. Είχα κάνει ζέστα. Μίλα του λίγο ισπανικά. Κριστιαν, we have somebody who speaks Spanish. Como estás? Hola, buenas tardes. Better now. Te imaginas que es mucho mejor en español, en tu idioma. Ningún problema, no pasa nada. Το κατάλαβα και εγώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το είπε.
No, pας ανάδα. Λοιπόν, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, να το ρωτήσουμε καταρχήν έτσι, λίγο που θα μπορέσουμε να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Έχουν έρθει, υπάρχει και ο Μάνος στην ομάδα. Έχει έρθει και ο Σαβιέ, νέα μεταγραφή, ο Σαβιέ Σίλβα από την West Ham. Νιώθει τον ανταγωνισμό, πιστεύει σε αυτόν, ότι μέσα στην ομάδα η επιθετική πρέπει ο ένας και, ο κάθε παίκτης στη θέση του, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον προς τα μπροστά. En ese momento ustedes iniciaron dos delanteros de punta. Eras tú y el delantero griego Manos. Vino un delantero más, el portugués, Xavier. ¿Consideras que esa competición les va a ayudar a ustedes a los delanteros para a forzarse y sacar algo mejor con la competición en los entrenamientos? Bueno, cualquier jugador de la posición que sea, sea defensa, delantero, medio centro, que venga para ayudar al equipo, bienvenido es. Obviamente, teniendo más competencia, la gente pues se va a estar más enfocada, más concentrada y va a intentar dar el máximo. Pero bueno, yo personalmente soy un jugador que, esté yo solo en mi posición o hayan cinco, siempre doy el máximo. Intento fijarme solamente en mí, trabajar el día a día para dar el máximo y es lo que seguiré haciendo, sea esté quien esté. Αρχικά, οποιαδήποτε θέση και αν έρθει ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι επιθετικός είτε είναι σε άλλα θέση που έρχεται για να βοηθήσει την ομάδα, είναι καλοδεχούμενος. Οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να καλωσορίσω το νέο μου συμπαίκτη. Σίγουρα, σε γενικές γραμμές, όταν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην προπόνηση, ο ποδοσφαιριστής είναι στις επάλξεις, είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος, προσπαθεί να δώσει τα μέγιστα ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τη θέση του. Αυτό ισχύει σε γενικές γραμμές. Εγώ όμως γνωρίζω τον εαυτό μου, ξέρω ότι είτε είμαι εγώ μόνος μου επιθετικός σε μια ομάδα, είτε μαζί με άλλους 3-4. Πάντα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις προπονήσεις μου, δίνω πάντα το μέγιστο στις προπονήσεις μου, ώστε να μπορώ να βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο και να προσφέρω το καλύτερο μου αυτό. Να μας πει λίγο για τον πανηγυρισμό που επιλέγει όταν σκοράρει. Είναι λίγο εντριγκαδόρικος ο πανηγυρισμός, αλλά είναι και αυτός τον οποίο αρέσει πολύ στον κόσμο και από πού το έχει εμπνευστεί αυτό το τοξοβόλο που κάνει. La manera que festejaste tu primer gol, ¿tiene alguna historia atrás de todo eso? ¿Fue algo que le gustó mucho a la gente? ¿Y si lo habías pensado antes? Sí, llevo muchos años celebrando los goles así, creo que 6 o 7 años. Es una celebración que hice con un amigo, me dijo que si metía gol ese partido tenía que celebrarlo así, y eso fue hace 6 o 7 años, y a partir de ese momento me gusta celebrar todos los goles así, con mucha rabia, y bueno, la verdad que sí, que es mi celebración desde hace muchísimos años. Είναι κάτι το οποίο προέρχεται από πάρα πολύ παλιά, κοντά 7 χρόνια έχει που ξεκίνησα να πανηγυρίζω τα γκολ μου έτσι. Ήμουνα με έναν πολύ καλό μου φίλο, συζητούσαμε που είχε πει ότι θα μπορέσω να σκοράρω στον επόμενο αγώνα και ότι αν σκοράρω θα ήθελε να το πανηγυρίσω έτσι. Όντως σκόραρα σε εκείνο το παιχνίδι και πανηγύρισα και από τότε το έχω κρατήσει. Είναι ένας όμορφος πανηγυρισμός, ένας νευρικός πανηγυρισμός και τον έχω καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Εσύ, Αντώνη, αυτό που θα το ρωτήσει τώρα, τους ξέρεις και τους δύο τους παίκτες. Μου στέλνει ένας φίλος και μου λέει ότι περιμένουμε εμφανής από τον ίδιο ανάλογες του Κόκε και του Αγκάνθο, αν ξέρει για αυτούς την προϋπηρεσία τους δηλαδή στον Άρη και το πόσο τους είχε αγαπήσει ο κόσμος στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί μετά γίναν διάφορα, αυτό μην το πεις, αλλά αν ξέρει τους δύο παίκτες και αν αντιλαμβάνεται και την κληρονομιά κατά κάποιο τρόπο των Ισπανών φορ στην ομάδα. De inicio te querían preguntar si conoces a Sergio Coque y a David Aganzo, que fueron dos delanteros de puntas que pasaron por el Aris, fueron ídolos para nuestro equipo, y o sea que en teoría tienes una historia muy fuerte sobre el tema de los delanteros de punta que vienen de España a jugar en el Aris. ¿Los conoces a esos jugadores? ¿Conoces qué habían logrado en nuestro equipo? Sí, Aganzo sí, Aganzo sí que lo conozco. A Coque no, pero Aganzo sí. Así que lo que te están pidiendo los aficionados ahora es que puedas tener tú también años tan buenos como tuvo David aquí, porque estuvo marcando muchos goles y ganando cosas importantes con el equipo. Sí, yo siempre que voy a un club, en mi cabeza está intentar hacerlo lo mejor posible, estar mucho tiempo y ojalá pues me salgan las cosas aquí en Aris como le salieron a ellos. Yo voy a seguir trabajando día tras día para intentar hacer las cosas bien y ojalá pues podamos conseguir muchas victorias y ojalá pueda meter muchos goles.
Για να σου είμαι ειλικρινής, γνωρίζω μόνο τον Δαβίδ Αγάνθο, τους έχει εγώ και δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω και πολλά για το πέρασμά τους από τον Άρη. Το εξήγησα όμως αυτό το οποίο περιμένουν οι οπαδοί και λέει ότι θέλει πάρα πολύ σε κάθε ομάδα που είναι να δείχνει το καλό του πρόσωπο, προσπαθεί να είναι άψογος επαγγελματίας, να προσφέρει στον περισσότερα στην ομάδα. Αυτό έρχεται να κάνει και στον Άρη και εύχεται λοιπόν και οι δικές του ημέρες να συνδεθούν με μεγάλες επιτυχίες και με δικό του και με δικά του σκοραρίσματα όπως το κατάφερε ο Δαβίδ Αγάνθο στον Άρη. Γενικά πάντως, να πούμε στον Κριστιανό ότι οι Ισπανοί και γενικότερα οι Ισπανόφωνοι ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια συνέδεσαν το όνομά τους όσοι πέρασαν, εκτός από τους προαναφερόμενους, ο Χαβίτο, ο Τόνι Κάλβο, οι Αργεντίνοι. Γενικότερα οι παίκτες που είναι Ισπανόφωνοι συνέδεσαν το όνομά τους με καλές ημέρες του Άρη, όπως με μεγαλύτερη βέβαια την παρουσία μέσα στη Μαδρίτη και την πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης. En líneas generales, pasaron de Laris muchos jugadores españoles, otros jugadores que tenían características más latín, que hablaban español de Argentina, y tienen conectado su nombre con los días de historia de Laris, con días buenos y lindos de Laris. Muchos jugadores españoles también jugaron en el partido contra Atlético Madrid en Madrid, que Laris ganó 2-3. ¿Quieres un comentario sobre todo eso? Bueno, sí que se... sí que es un poco de la historia, que vino aquí Atlético Madrid, después Aris fue allí y necesitaba la victoria para pasar de grupos y consiguió los tres puntos y consiguieron pasar a la siguiente eliminatoria y Atlético de Madrid quedó fuera. Me acuerdo que me contaron que cuando Atlético de Madrid vino aquí a jugar aquí en casa nuestra, que quedaron alucinando con nuestros fans, pues son momentos bonitos, ¿no?, de la historia de nuestro club, ¿no? Que un gran club como Atlético Madrid quede eliminado gracias a la historia de nuestro club y bueno, ojalá pues con trabajo vuelvan los buenos momentos para el club y volvamos a vivir momentos como esos. Ναι, το γνωρίζω αυτό για την Λάτιν παροικία η οποία έχει περάσει κατά καιρούς από τον Άρη και κυρίως όμως γνωρίζω την ιστορία με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Ήταν κάτι το οποίο το είχα παρακολουθήσει, κάτι το οποίο το έψαξα και εγώ. Μίλησα με συμπαίκτες μου, μίλησα με ανθρώπους στην Ισπανία και λέγανε ότι οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτη είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι από την κερκίδα που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο παιχνίδι που ο Άρης κέρδισε εκείνο τον αγώνα. Είναι στιγμές τις οποίες θέλω και εγώ να νιώσω. Είναι πολύ ιστορική στιγμή όταν μια ομάδα όπως ο Άρης καταφέρνει και αφήνει μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτη εκτός τη φάση των ομίλων, γιατί γνωρίζω ότι και στο δεύτερο παιχνίδι ο Άρης χρειαζόταν την νίκη και πήγε στην Ισπανία και κατάφερε να κερδίσει. Οπότε πιστεύω και αισιοδοξώ ότι και με τον κόσμο κοντά μας η ομάδα θα συνεχίζει να γράφει τέτοιες ιστορικές στιγμές. Ξέρει ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία? Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος ποτέ. Ya que sabías sobre el tema de Atlético Madrid, también sabías que el Aris fue el único equipo griego que ha ganado dentro de España. No, pues esa no la sabía, esa no la sabía, pero bueno, sí, es bueno saberlo. Όχι, ήταν μια πληροφορία την οποία δεν τη γνώριζα, αλλά ήταν πολύ καλή πληροφορία, ήταν καλό που το γνωρίζω πλέον. Ωραία. Τι βλέπει για το πρωτάθλημα φέτος? Ο Άρης είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Φαντάζομαι ότι μετά τον αποκλεισμό από το Europa League, δεν ξέρω αν το περίμεναν αυτό, δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτή η αντίδραση και θα είναι η ομάδα τόσο ψηλά στη βαθμολογία. ¿Cómo ves la liga de este año? Y en este momento, ya después de cuatro jornadas, el Aris está en la primera posición de la liga. Después de la derrota en Europa, que fue un trauma muy grande para nuestro equipo, ¿considerabas que podíamos reaccionar también en la liga y estar en este momento primeros? Bueno, yo creo que es un campeonato bastante competitivo, donde hay equipos que siempre están arriba luchando. Nosotros sabemos cuál es nuestro rol, qué tenemos que hacer. Y ahí estamos trabajando, intentando hacer lo mejor posible partido a partido y gracias a Dios, pues creo que estamos sacando un buen resultado. Y como dices tú, sí que es verdad que el partido Europa League fue un palo duro para nosotros porque no nos lo esperábamos, sabíamos que al final iba a ser un partido complicado, pero no nos esperábamos la eliminatoria de Europa League y sí que es verdad que después de eso pues nos ha venido bien al equipo para abrir los ojos, para trabajar incluso más y bueno, ahí estamos, cuatro partidos de campeonato, 10 puntos y a seguir porque lo más importante es que este grupo puede conseguir todavía más, estamos en una progresión buena y estoy seguro
και este equipo va a ir a más, estoy segurísimo. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες διεκδικούν πάντα την πρώτη θέση και βρίσκονται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο Άρης μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε ότι και εμείς πρέπει να είμαστε διεκδικητές των πρώτων θέσεων. Οπότε αυτός ήταν αρχικός στόχος που είχε θέσει η ομάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά εμείς δεν πρέπει να βλέπουμε μακροπρόθεσμα, πρέπει να κοιτάζουμε σε κάθε παιχνίδι μέχρι που μπορεί να φτάσει η ομάδα και σε κάθε παιχνίδι να διεκδικούμε την νίκη. Όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα για μας ο αποκλεισμός από το Europa League. Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι, περιμέναμε ένα περίπλοκο παιχνίδι, αλλά όχι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας άφηνε εκτός της επόμενης φάσης. Ίσως να ήταν και ένα μάθημα για μας, ίσως να μας ταρακούνησε, ίσως να μας έδειξε ότι πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω ώστε να θέσουμε καινούριους στόχους για το πρωτάθλημα. Το ευχάριστο είναι ότι μετά από 4 αγώνες έχουμε κάνει μια πολύ καλή εκκίνηση, έχουμε 10 βαθμούς, αλλά το πιο ευχάριστο είναι ότι βλέπω ότι η ομάδα αυτή έχει ξεκινήσει και μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Να μας πει λίγο το εξής, ότι έχει αλλάξει όλη η δομή της ομάδας. Έφυγε ο τεχνικός διευθυντής, έφυγε ο βοηθός προπονητή, έφυγε ο προπονητής. Πόσο επηρεάζει έναν ποδοσφαιριστή όλο αυτό, δεν ξέρω, τον επηρεάζει άλλες φορές θετικά, άλλες αρνητικά. Πώς το έχουν εισπράξει εντός της ομάδας, ειδικά οι ξένοι ποδοσφαιριστές? Γιατί, okay, ο Έλληνας αντιλαμβάνεται 5 πράγματα, είναι στη χώρα του. Ο ξένος όμως ποδοσφαιριστής που αλλάζει όλο αυτό στο εργασιακό του περιβάλλον, πώς το εισπράττει, πώς το αντιλαμβάνεται? En este momento hay muchos cambios bruscos en nuestro equipo. La dirigencia casi toda ha cambiado. Cambió el entrenador, el asistente del entrenador, el entrenador de los porteros, cambió el director técnico. Han cambiado mucha gente que colaboraba con ustedes en el día a día en el club. Eso con los griegos, más o menos, leyendo las prensas y todo eso, entienden esta situación. Pero para ustedes que son extranjeros, ¿les afecta todo este cambio? Bueno, al final siempre un cambio, siempre... no es bueno para el equipo, ¿no? Obviamente los cambios se hacen pensando que las cosas tienen que cambiar y tienen que ir para mejor. Sí que es verdad que ahora con el nuevo míster pues estamos contentos porque estamos trabajando muchísimo más y los resultados están llegando, ¿no? Pero obviamente pues la salida de cualquier persona, tanto sea entrenador, entrenador portero, director deportivo, pues, a los jugadores no nos gusta porque... al final nosotros somos una familia que nos cogemos cariño, que compartimos el día a día entre nosotros y es lo que te he dicho, cuando alguien de la familia se va, no le gusta a nadie, ¿no? Obviamente viene otro, lo recibimos con los brazos abiertos como si fuese otro más de la familia e intentamos pues que la familia siga creciendo, pero claro, siempre que hay algún cambio, pues para los jugadores no es fácil. Κύριε Αδάνη, υπάρχουν τόσες απότομες αλλαγές και τόσο ρητικές, είναι πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Όταν όμως μια ομάδα φτάνει στο σημείο που θέλει να κάνει τις ρητικές αλλαγές, έχει να κάνει με το ότι θέλει να βελτιώσει κάποια πράγματα. Αυτό φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα προς το παρόν στη δική μας την ομάδα. Η ομάδα δουλεύει διαφορετικά, διεκδικεί αποτελέσματα, παίρνει αποτελέσματα, οπότε όλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Δεν πάβει όμως να μένει μια στεναχώρια, γιατί εκτός από ομάδα είμαστε και μια οικογένεια. Δημιουργούμε οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ μας, οπότε όταν ένα μέρος της οικογένειας φεύγει, είτε είναι προπονητής, είτε είναι τερματοφυλάκων, είτε είναι τεχνικός διευθυντής, είναι μέρος της καθημερινότητάς, όπως είπατε και εσείς, είναι μέρος της δικής μας οικογένειας, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι στενάχωρο. Από εκεί πέρα εμείς πρέπει να το αφήσουμε αυτό πίσω και πρέπει να δεχτούμε και τους επόμενους ανθρώπους που έρχονται να μας βοηθήσουν ως καινούργια μέλη της οικογένειας, να βρούμε και εμείς τη δική μας τη χημεία και να γίνουμε όλοι μαζί μια οικογένεια η οποία νοιάζεται για την εξέλιξη. Πριν τον ευχαριστήσουμε, να μας πει με ποιους έχει δέσει περισσότερο μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω το Σάκη να τους πειράζει όλους. Δεν ξέρω με ποιους είναι έτσι πιο κοντά αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι με κάποιους με τους οποίους μπορεί και συνεννοείται και καλύτερα λόγω γλώσσας. Antes de saludarte, con cuál compañero tienes el mejor contacto en este momento? Se nota que Σάκη es muy gracioso dentro del equipo. Eso es lo que se nota hacia afuera. Pero tú, con cuál jugador tienes mejor conexión? Bueno, es complicado decirte un jugador, la verdad, porque algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué aquí fue el grupo de jugadores, el grupo de personas que había, que era un grupo súper bueno, con el que puedes bromear con uno, puedes bromear con otro. A mí siempre me gusta llevarme bien con todos los compañeros, bromear con los compañeros, reírnos con todos los compañeros, y es complicado decirte alguno, por ejemplo, con el que comparto habitaciones con Ganea, que
que me llevo muy bien con él desde el principio, pero no te podría decir este es el mejor o este el otro, porque para mí son todos iguales, somos una familia, como te he dicho antes, somos un gran grupo y eso es la diferencia que a día de hoy estamos en 4 partidos, 10 puntos, es por el grupo que tenemos, por la familia que tenemos y porque todos podemos estar juntos bromeando todos y eso es lo importante. Κοίτα, είναι δύσκολο να διαλέξεις και να επιλέξεις μόνο έναν και να πεις ότι έχω συνδεθεί καλύτερα με έναν μόνο ποδοσφαιριστή. Κυρίως γιατί κάτι το οποίο με εξάμοιασε στον Άρη είναι ότι υπήρχε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον από την αρχή και όλοι ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Οπότε θα ήταν άδικο να διαλέξω μόνο έναν ή να επιλέξω μόνο έναν με τον οποίο κάνω παρέα, γιατί και εγώ γενικότερα σαν άνθρωπος είμαι άνθρωπος του συνόλου και θέλω να βρίσκομαι καλά με όλους, να κάνω πλάκες με όλους και να μοιραζόμαστε στιγμές όλοι μαζί. Δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον, σίγουρα με τον Γανέα με τον οποίο είμαστε μαζί στο δωμάτιο εξ αρχής είχαμε μια πολύ καλή χημεία, αλλά όπως είπα πριν υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα, υπάρχει μια ομάδα η οποία δημιουργεί πολύ δυνατούς δεσμούς και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται και αντανακλάται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφο σύνολο, μοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, μοιραζόμαστε όλοι μαζί όμορφες στιγμές και θεωρώ ότι αυτό το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο σας περιέγραψα και πριν είναι αυτό το οποίο μας έχει οδηγήσει στις υψηλές θέσεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Τι ομάδα είναι στην Ισπανία? Του equipo preferido en España. Mi equipo preferido en España, a ver. Cuando yo era pequeñito era muy 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 fan del Barcelona, que incluso cuando perdía lloraba. Pero con 20 años firmé por el Real Madrid y iba todos los días, todos los partidos a Santiago Bernabéu a ver los partidos. Y un día, no sé por qué, Madrid metió gol y me puse a celebrar. Y dije, joder, Cristian, ¿qué haces? ¿Por qué celebras los goles si eres del Barça? Y bueno, al final, cuando terminé del Madrid, pues como me daba un poco igual, ¿sabes? Me gusta ser del equipo de donde estoy jugando yo, el equipo que defiendo. Y sí que es verdad que le guardo mucho cariño, por ejemplo, al Lens en Francia, donde estuve 2 años y fui muy feliz allí, donde tengo muy buenos recuerdos y quizás ahora mismo ese es mi equipo, ¿no? ¿En cuál equipo dijiste? ¿Por qué no lo oí bien? Que estuve en los últimos años. De Francia, de Francia. Ah, de Francia, okay. Lens. Οκ, perfecto. Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μου, καθώς θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί να είμαι φανατικός οπαδός της Μπαρτσελόνα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει όταν χάνει η Μπαρτσελόνα. Οπότε θα έλεγα ότι αυτή ήταν η ομάδα μου. Αλλά κάποια στιγμή όταν ήμουν 20 χρονών πήγα στο γήπεδο στον Μπερναμπέου, είδα παιχνίδι, πανηγύρισα τον γκολ της Ρεάλ και σκέφτηκα τι κάνεις, πώς πανηγυρίζεις τον γκολ της Ρεάλ, αφού είσαι οπαδός της Μπαρτσελόνα. Πήρα βέβαια λοιπόν και μια τάση υπέρ της Ρεάλ, αλλά πλέον που είμαι επαγγελματίας, μου αρέσει να είμαι οπαδός της ομάδας στην οποία αναγωνίζομαι. Βέβαια με τη Λένς που ήμουν στη Γαλλία 2 χρόνια, ένιωσα πολύ μεγάλη αγάπη, εισέσπραξα αγάπη, οπότε θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε. Μια τελευταία ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Θα παίξει Γρανάδα με τον μεγάλο αντίπαλο του Άρη στην πόλη, τον ΠΑΟΚ. Ναι, ξέρετε τι κομμεντάρι στο Europa League. Europa League, porque juega el Granada contra un equipo directo rival nuestro en nuestra ciudad contra el ΠΑΟΚ. ¿Qué quieres, que diga yo algo? Με τη Γρανάδα είμαστε. Θα σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Η οπαδή του Άρη θα είναι τη Γρανάδα πάντως. Δεν νότα και muchos aficionados del Άρης van a estar con Granada, Sí, yo también, porque al final tengo varios compañeros míos allí, como Roberto Soldado, que fui compañero de él en el Valencia, Ángel Montoro, que fuimos también muy buenos amigos en Valencia. Al final, siempre que en cualquier equipo tenga un excompañero, siempre hago fuerza para que le salgan bien las cosas. Y bueno, al final juegan contra el rival de nuestra ciudad. Entonces, si puede ganar Granada, pues muchísimo mejor para nosotros. Κοίτα, και εγώ με τη Γρανάδα θα είμαι, αλλά για διαφορετικούς λόγους, γιατί έχω συμπαίκτες, πρώην συμπαίκτες μου, Σολδάδο, Μοντόρο, τους οποίους ήμασταν στη Βαλένθια, οπότε θα υποστηρίξω τους συμπαίκτες μου, τους παλιούς συμπαίκτες και γενικότερα όχι μόνο στη Γρανάδα, όταν έχεις αγωνιστεί με κάποια παιδιά, έχεις φιλία και αγωνίζονται σε τέτοιο θεσμό, είναι λογικό να είσαι και να υποστηρίξεις την ομάδα στην οποία αγωνίζονται ήδη. Νόμουτσο μας. Ένα μήνυμα στα ελληνικά. No mucho más, αγόρι μου, ας είναι... ¿Quieres decir algo en griego? En griego, complicado. Solo lo primero, yo creo que es
Lo primero que aprenden todos, Malaca y Malaca. Ήμουν σίγουρος ότι θα το πει. Λέει είναι περίπλοκο, αλλά το πρώτο που μαθαίνουν όλοι είναι αυτή η λέξη. Ωραία. Εγώ λέω την Ατάκα Κούπερ όμως, νόμουτσο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη, εσύ, Αντώνη, μην κλείσεις. Απλά να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Θέλω να agradecemos un montón. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer y bueno, ya sabéis que. Και cualquier cosa que pueda ayudaros a vosotros, ya sabéis mi número de teléfono y que muchísimas gracias. Ωραία, σας ευχαριστεί πάρα πολύ και, και ό,τι θέλετε είναι στη διάθεσή σας. Ωραία, τον ευχαριστούμε και εμείς. Να βοηθήσει. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Ciao, ciao. Αντώνη, εσύ μείνε. Μείνε εσύ, Αντώνη. Το νου μου τσομάς το έχω κρατήσει, έτσι είδες. Ναι, οκ. Έχει σχολάσει το παιδί. Θα μείνει μόνο το παιδί, καλά λέει. Ήδη το κοιτάω και ανησυχεί. Κάτσε μου το τηλέφωνο από πίσω, χτυπάει αβέρτα. Πρέπει να είναι η σύζυγος. Όχι, όχι. Ο Κούπερ είναι. Ναι, ο Κούπερ. Δεν νομίζω προς το παρόν. Πού θα πάμε? Πριν 2-3 μέρες, οπότε δεν υπάρχουν ακόμα. Πού θα πάμε, ρε φίλε, κάτσε τώρα. Υπάρχει αγωνία. Όσο επιμένεις στο θέμα της εθνικής, καταλαβαίνεις ότι λίγο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρέπει να περιμένουμε και εμείς να γίνουν κάποιες κινήσεις στους μπάκους των εθνικών. Είχαν καιρό που δεν παίζανε. Και από τη στιγμή που δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει κάποιο σύλλογο προς το παρόν, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε την επόμενη εθνική που θα εργαστούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έλυσε τη γλώσσα. Ωραία, να είστε καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Σαριόγλου. Τι οποίος... μόνο αυτό έξανα πει στα ελληνικά. Δεν έπρεπε να πει Αριανάρα, αγκαπώ και τέτοια. Τι... την επόμενη φορά. Επειδή το ρώτησε εσύ, είπε τη λέξη που του έβγαλε. Ναι, όντω. Λοιπόν... αλλά δεν του είπαν από την ομάδα ότι είναι η μοναδική ομάδα του Άρη. Ερεστέριο. Που έχει. Δεν είναι που έχει κερδίσει την. Δεν είναι ένα, δεν είναι ένα σημαντικό στατιστικό αυτό. Μέσα στην Ισπανία. Ναι. Δεν είναι ένα σημαντικό στατιστικό. Εντάξει, είναι σημαντικό. Σαν, αυτό το, σαν αυτό το στατιστικό που μάθαμε ότι τελικά ήταν 40.000 οι συνδρομητές στο ΠΑΟΚ TV. Και ζητάτε 7-8 εκατομμύρια. Με 40.000 εξάευρα. Όχι, ζητάμε, τα πήραμε. Όχι εξάευρα. Όχι. 80 ευρώ. Αλλά το 40.000. 80 ευρώ. Δεν διευκρινίστηκε αν είναι. Δεν μπορεί να είναι τα ημερήσια. Πόσο κάνει 40 επί 80. Με 40.000 συνδρομές. Επί 80 πόσο κάνει. Πόσο κάνει, Σέργιο. 40.000. Βγάλε και το κόστος παραγωγής και όλα αυτά, Κώστα. 5.000 το μάτς. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Εσείς γιατί δεν κάνετε Άρης TV στο μπάσκετ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Εγώ τους είπα. Γιατί δεν είναι η εποχή τώρα. Αυτό να στηρίξει. 3.200.000 φίλε με 40. Βγάλε το κόστος παραγωγής. Τα σκαψές. 3 εκατομμύρια. Ναι. Και παίρνεις 7 και ζητάς 7. Ενώ παίρνεις 3 και έχεις το κόστος παραγωγής εσύ. 10.000 πες το μάτς γιατί είχαν replay, είχαν πολύ κόσμο. 10.000 το μάτς. Πόσα μάτς. Επί 15 μάτς. Στέργιο. Κώστα. 105.000. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ξεγυμνώματος, εμπορικής χρήσης και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Και εμπορικών δικαιωμάτων και τα λοιπά. Χρήσανθε, άμα κάνω εγώ διαδικτυακό κανάλι και έχω 3 εκατομμύρια έσοδα, φίλε, δεν με χαλάει. Ενώ έχω δώσει, ας πούμε, 50.000. Πώς ζητάς 7 και 8. Γιατί από το άλλο κανάλι. Εδώ αποτυπώνεται ακριβώς. Ακριβώς αποτυπώνεται. Ο σκληρός σου πυρήνας είναι αυτό. Ούτε Νόβα, ούτε ΟΤΕ, ούτε τίποτα. Εγώ πάω στον ΠΑΟΚ τα λεφτά. Μόνο ΠΑΟΚ. Όταν λοιπόν 40 δίνουν στον ΠΑΟΚ, στην Νόβα θα δώσουν 10 Κώστα. Εκεί Νόβα με 10.000 όμως δεν τους είχε πριν. Ράφτης. Λοιπόν. Πάμε. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως. Κώστα. Ό,τι θα κάνεις το δικό σου κανάλι, λέει. Το κάνω τώρα. Α, σου κλείσα συμφωνία. Μου κλείσες. Τι ώρα. Ό,τι ώρα θες εσύ, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Όντως. Έτοιμος. Νέα τέτοια, νέα σούπερ εκπομπή και τα λοιπά. Χαμός. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break γιατί αργήσαμε. Ναι, αλλά είχαμε τον Κριστιαν. Και 20 πήγε ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τον breakάκι μας. Έχει το ειδήσεις μπάσκετ ρε παιδιά. Παίζω Ερακλής την Κυριακή, να πει ο Στέργιος ειδήσεις μπάσκετ. Ο Στέργιος. Ναι, ποιος θα πει εσύ. Ούτε μια είδηση δεν έχει πόσα χρόνια. Πάμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Βγήκαμε λίγο από το χρόνο γιατί είχαμε τη συνέντευξη με τον επιθετικό του Άρη. Θα ανέβησα λίγο και στα YouTube και σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Στέργιο. Τι έχουμε από ρεπορτάζ. Αγωνιστικό και δεν έχουμε τίποτα βασικά. Μεγάλη βραδιά για τον Νίκη Ίγκασον. Αγωνίστηκε ως αλλαγή
για 7-8 λεπτά στο τέλος στη νίκη της Ισλανδίας επί της Ρουμανίας με 2-1. Ήταν ημιτελικός του UEFA Nations League και πήγε στο τελικό. Η Ισλανδία παίζει την Τρίτη σε νοκάουτ παιχνίδι με τη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, ή με την Ουγγαρία. Και αν κερδίσει, θα κερδίσει θέση στο Euro. Από το μυστήριο αυτό, ο UEFA Nations League είναι τα περσινά μπαράζ που επόκειται να γίνουν την άνοιξη, αλλά τελικά αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού. Εντάξει. Και Σαββατοκύριακο έχουμε τα παιχνίδια και της εθνικής της δικής μας και της Κροατίας, γενικότερα σε αυτές που είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να μην έχουμε τραυματισμούς. Το βασικό αυτό είναι αυτές τις εβδομάδες. Υπόλοιπα, καλό θα είναι για τον Ίγκασον. Εντάξει. Και Σαββατοκύριακο έχουμε τα παιχνίδια και της εθνικής της δικής μας και της Κροατίας, γενικότερα σε αυτές που είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να μην έχουμε τραυματισμούς. Το βασικό αυτό είναι αυτές τις εβδομάδες. Υπόλοιπα, καλό θα είναι για τον Ίγκασον να προκριθεί η ομάδα του στο Euro το 2021. Φαντάζομαι θα γίνει κανονικά. Τώρα με κόσμο, χωρίς κόσμο, μέχρι το καλοκαίρι ο Θεός και η ψυχή μας με τον κορονοϊό. Γι' αυτό δεν έχουμε τίποτα. Θα ρωτήσουμε τον Πάρη πιο μετά, μήπως έκανε το ρεπορτάζ. Έχει τονίσει και λίγο το θέμα των εμβολίων. Δεν πολύ διαβάζω πολλά πράγματα. Αφού λέει βγαίνει τώρα το εμβόλιο. Ναι, ναι. Μέχρι το Δεκέμβρη. Τι ώρα μόνο. Γενικότερα, ενώ υπάρχουν πολλά κρούσματα, άμα δεις, και στη Γαλλία και λένε 15.000 κρούσματα κτλ. Παρόλα αυτά, οι νεκροί είναι πολύ λιγότεροι. Ενώ δηλαδή τα νούμερα είναι υψηλά. Όλοι και τώρα οι γιατροί έχουν, λίγο... έχουν βρει τους τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Λίγο, ναι, η κατάσταση. Ναι, και η αντιμετώπιση. Έχουν επανδρωθεί. Με βρίσκουν τρόπους κατάλληλους κτλ. Προφανώς. Τους πλακώνουν πιο νωρίς τα φάρμακα και όποιος αντέξει. Και όποιος αντέξει. Ναι. Μάλιστα. Όποιος αντέξει. Πολύ ωραία. Άρα αγωνιστικά, okay, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, με δεδομένη τη διακοπή, δεν έχουμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι και καλό για τις ομάδες. Δεν ξέρω, ο Άρης σίγουρα το χρειαζόταν και με την αλλαγή προπονητή και με την έλευση νέων παικτών. Ήταν αναγκαία αυτή η διακοπή, πόσο μάλλον όταν δεν είχε πέρα από τα Γιάννενα άλλες βαθμολογικές απώλειες. Άρα ο Μάντζιος μπορεί να δουλέψει λίγο περισσότερο με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει και σίγουρα να μπουν σιγά σιγά και οι νέοι παίκτες. Παραδείγματος χάρη ο Τινίσιος θα ξεκινήσει σήμερα προπονήσεις. Ο άλλος, ο Πορτογάλος, έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες. Ο Κάτσε είναι από τη Δευτέρα στην ουσία στις προπονήσεις της ομάδας. Έχουν ενταχθεί αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές όλες αυτές τις τελευταίες 10-15-20 μέρες στις ομάδες και η διακοπή είναι θετική γιατί θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι προπονητές να δουλέψουν περισσότερο. Όταν έχεις αλλάξει προπονητή είναι ακόμα πιο σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ, επειδή περισσότερους διεθνείς, είναι λίγο πιο δύσκολες αυτές οι μέρες, έχω την αίσθηση. Γιατί πάντα ο προπονητής θέλει να δουλέψει, αλλά του λείπουν οι μισοί παίκτες. Δηλαδή, σε ομάδες που έχουν πολλούς παίκτες εθνικές, συμβαίνει αυτό. Δείξε τώρα πώς έχεις. Στην Ελλάδα έχεις 4-5. Ο Ίγκανσον, όπως είπες. Τον Νίκο και τον Όλη Καντουρί στο Μαρόκο έχω και τον Μιχάη θα είχα. Αν δεν υπήρχε αναβολή στο παιχνίδι, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με την Αλβανία. Δεν την παρακολούθησα. Αλβανία, Αρμενία παίζει. Και στην Ελπίδων έχω, η οποία έχασε χθες. Έχασε από τον πρώτο τελευταίο. Έχει κάνει δύο συνεχόμενες ήττες που εκεί που ήταν φαβορή για την πρόκριση τώρα έχει πάει τρίτη. Και πού είναι να πάει και τέταρτη. Γραμμένη φύγει. Ωραία. Όχι γραμμένη, Γκούμα. Καλός προπονητής. Ο Γκούμας. Πέντε έφαγε από την Κροατία. Συμβαίνουν και αυτά. Και δύο από τη Λιθουανία. Κακιά στιγμή. Πρώτη νίκη. Είχε κερδίσει τον τελευταίο που είχε 0 βαθμούς, κέρδισε και εμάς. Παίζει και ο αντίπαλος. Πώς? Παίζει και ο αντίπαλος. 11 κι αυτή. Ναι, το κακό με την εθνική Ελπίδων είναι ότι δεν παίζουμε εμείς μπάλα. Αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων. Δεν το έχω δει το παιχνίδι για να ξέρω πώς πήγε. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμένα. Διάβασα πολύ επικριτικά σχόλια από τον τύπο, ακόμα και από αυτόν που είναι με τον γραμμένο Στέργιο. Έχουμε Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του έγκριτου συναδέλφου Κώστα Καραπαπά. Κώστα, ως εκπροσώπου αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού. Πολύ ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια μεγάλη είδηση. Εντάξει, θα ψηφίσουν ποιους 5 από τους 10 δικαστές θέλουν. Απίστευτο είναι. Οι ομάδες και οι ενώσεις ψηφίζουν για τους αεροπαγίδες που θα τους δικάζουν. Δηλαδή, ψηφίζει ο Καραπαπάς ποιος δικαστής θέλει να το δικάζει.
ψηφίζει ο Άρης, ποιος δικαστή θα το δικάζει. Ποιος να ψηφίσει. Κανένας. Να ορίσει ο Άριος, Πάγος πέντε αθλητικούς δικαστές. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί προφανώς αν όριζε πέντε αθλητικούς δικαστές θα έλεγε μια πλευρά ή άλλη αυτό που όρισες δεν είναι καλό. Όχι, βγάζει μια λίστα με 10 και επιλέγει τους 5. Γιατί αυτό είναι ο αθλητικός νόμος που έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κατάσταση που δεν το λέω τώρα γιατί είναι η προηγούμενη κατάσταση, δεν παίζει ρόλο. Δίνει το δικαίωμα ο νόμος να επιλέγουν οι ομάδες τους αθλητικούς δικαστές. Υπάρχει πουθενά αυτό να επιλέγω εγώ, να ψηφίζω εγώ ποιος θα με δικάζει. Αντί να το επιλέγει δηλαδή ο Άριος Πάγος, που είναι ο Άριος Πάγος. Η θέση είναι πλερουά. Φυσικά τι είναι απλερουά. Άρα να αποφασίζω εγώ ποιο, που θα πληρώνω, ποιος θα με δικάζει. Ναι. Που θα τον πληρώνω. Που εξαρτάται η πληρωμή μου από μένα. Ναι, η πληρωμή του. Η πληρωμή του από μένα. Ναι. Ναι. Κούση προσλαμβάνεσαι και αύριο έχουμε δικαστήριο, αδερφέ. Ναι. Έριξα κάτι αντικείμενα. Εντάξει, δεν, όχι, τα δεν παιδιά... είναι. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο είναι, να επηρεάσει ένα αεροπαγίτη, αλλά όπως και να το κάνουμε, εγώ δεν λέω για τις ομάδες. Είναι ο νόμος αυτός που είναι απίστευτος. Έναν. Όχι, ρε φίλε. Έναν. Θα πρέπει. Ορίζεται ο Τσαλτίνης Χρύσανθος. Αυτό γίνεται για το αυτοδιοίκητο και καλά, ρε. Κατάλαβες ότι πρέπει να επιλέγω εγώ, ναι. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε ο Άριος Πάγος να λέει. Έναν. Πέντε δικαστές. Έναν. Δεν γίνεται. Είναι τρεις συν δύο αναπληρωματικοί. Αυτό. Λοιπόν, αυτό λέω. Τους πέντε λοιπόν δικαστές θα έπρεπε να λέει ο Άριος Πάγος ότι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είναι ο Κούσης, ο Αναστασιάδης, ο Τσαλτίδης, ο Τάδε και ο Τάδε. Αυτοί οι πέντε ορίζονται από την ηγεσία του Άριου Πάγου ως αθλητικοί δικαστές. Πώς ορίζονται στο τάδε δικαστήριο, στο τάδε από εκεί, στο τάδε από εδώ. Και δεν μπορεί να πει τίποτα ο δικαστής. Με έβαλε εκεί να δικάζω. Πώς ορίζεται ο αθλητικός εισαγγελέας. Ακριβώς. Τέλος. Δεν γίνεται. Παιδιά, εγώ είμαι. Είναι εκπληκτικό να πρέπει να ψηφίζουν οι ομάδες και οι ενώσεις. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Ο κάθε λογής αξιοπρεπής κύριος. Και το λέω γιατί πρέπει λόγια να αλλάξει αυτό λοιπόν. Και το εκπληκτικότερο όλων, ότι περιμέναμε τη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ και είμαστε τρεις μήνες χωρίς Επιτροπή Εφέσεων. Τη ΕΠΑ. Δηλαδή, τι, τρώει μια κόκκινη κάρτα ο Καντουρί. Και του ρίχνει δύο αγωνιστικές. Ενώ και ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να είναι μία. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς μέχρι σήμερα. Από εδώ και πέρα μπορείς. Ελαδάρα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Ευτυχώς δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση με κάρτες κτλ. Καταλαβες. Δηλαδή να αμφισβητεί η ομάδα να λέει, παιδιά, τι τρεις αγωνιστικές μου βάλατε. Μία έπρεπε να παίξει. Είναι. Δεν είναι χτύπημα επίτηδες, είναι χτύπημα κατά λάθος στον παίκτη που πήρα την κόκκινη. Είναι απίστευτο πραγματικά. Περιμέναμε να γίνει Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. Έγινε Γενική Συνέλευση ΕΠΟ, έχει πάρει διάφορες αποφάσεις. Αυτή τη φορά να πούμε συγχαρητήρια, διότι παιδιά, ξέρουμε από τώρα ποιοι θα ανέβουν και πώς θα παίξουν για να πέσουν. Ενώ πέρσι μέχρι τον Αύγουστο δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε. Θα πέσει πάλι ένας, ο 14ος απευθείας και ο 13ος θα δώσει μπαράζ με τον δεύτερο της Super League 2. Πέρσι η Super League 2 είχε διαφορετικό καταστατικό από τη Super League 1 και έλεγε να ανέβουν δύο απευθείας. Μετά στην πορεία το κάνανε ένας και ένας. Μετά λέγανε να ανεβούν οι δύο απευθείας να μην πέσει και κανένας. Τέλος πάντων έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τώρα, είναι μία από τις αποφάσεις που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη και το ξεκαθαρίζει εξ αρχής το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα επίσης ξεκαθάρισε το ζήτημα για τις μικρότερες κατηγορίες, Κώστα, και είναι σημαντικό εδώ για την πόλη, για τον Απόλλωνα Πόντου και τα λοιπά, που γίνεται και εκεί ο κακός χαμός. Τι γίνεται στον Απόλλωνα Πόντου? Με Μπαλτίδηδες και Καλαϊτζίδηδες να πλακώνονται. Και ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Η ομάδα, ενώ είχε φτάσει να έχει 0 χρέη και ξαναεπανέλθει σε επαγγελματικές κατηγορίες, ξαναπάει τώρα προς τα κάτω. Αποφάσισαν εντελώς αυθαίρετα ο Πανιώνιος και ο Πλατανιάς να παίξουν στην Τρίτη Εθνική, ενώ δεν είχαν το δικαίωμα. Είχαν χάσει ημερομηνίες κτλ. Δεν είναι Ηρακλής, βέβαια, να χάνεις ημερομηνίες και να μην παίζεις. Τους βάλανε από το παράθυρο. Πώς γίνεται αυτό? Τι πώς γίνεται? Αποφάσισε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι θα παίξουν στην Τρίτη Εθνική. Ο Πανιώνιος και ο Πλατανιάς, και ας μην είχαν δηλώσει. Όπως και ο Πανιώνιος στον μπάσκετ. Είναι ο Πανιώνιος και ο Πλατανιάς. Ο Πανιώνιος στον μπάσκετ, Β' Εθνική. Γιατί? Γιατί έτσι θέλουμε. Ρες τεχνικό. Όχι, φίλε. Εμείς θέλουμε Πανιώνιος να παίξει. Κανονικά. Τέλος πάντων. Όπως αποφάσισαν να πάνε στους 16 οι τρεις μεγάλοι και στους 32 ο τέταρτος μεγάλος. Από μόνοι τους, ναι. Σου λέει τώρα τι να παίξουμε. Να μην κουραστούν τα παιδιά. Να μην κουραστούν τα παιδιά. Λοιπόν.
Με τον Αγκάθο υπάρχει θέμα και την προσοχή του. Ο Αγκάθο είναι άλλη μία περίπτωση. Εκείνη η ομάδα πληρώνει κανέναν, όχι. Ποια είναι εκείνη η ομάδα? Η παλιά Άρης. Ενώ πληρώνε προφανώς και έχουν πάρει χρήματα, όχι ολόκληρο το ποσό. Αλλά ένας έχει εξοπληθεί, ας πούμε. Η πλειοψηφία των παιχτών που κάνουν προσφυγή είναι της ομάδας που έπεσε. Ο Αγκάθο είναι στην ομάδα που έπεσε. Είναι εκείνη η σεζόν που έμειναν στην τελευταία. Είναι και συνδικαλιστή ο Αγκάθο. Είναι η σεζόν εκείνη, η οποία Ηλιάδης και Σκόρδας οι διοικούντες. Ο Ηλιάδης, δεν φταίει ο Σκόρδας για τα συμβόλαια που κάνει ο Ηλιάδης στην αρχή τη σεζόν. Oh. Ηλιάδης και Σκόρδας σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Και τα υπόλοιπα των συμβολέων που μείνανε, τα κάνανε προσφυγή. Δηλαδή μείναν 4-5 μέσα πλειώτη. Ο Κοντοβάς που λες όμως, Στέργιο, για να ξέρουμε και τι λεφτά. Όχι, είναι την ίδια σεζόν, εγώ το λέω. Ο Κοντοβάς που δικαιώθηκε και τα λοιπά και το όλο θέμα. Αυτοί λοιπόν οι παίκτες, για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί λέμε τα χρήματα των εργαζομένων και τα λοιπά. Τα χρήματα λοιπόν των εργαζομένων είναι, πέφτει η ομάδα τότε, έπεσε η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και πήγανε χωρίς να υπάρχει ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Άρης, ούτε η παλιά, διαλύθηκε. Και κάνανε αυτοί προσφυγές, ενώ η ομάδα πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγαιναν λοιπόν, κάνανε προσφυγές και βγάζανε αποφάσεις, χωρίς να υπάρχει ΠΑΕ Άρης. Και παίρναν και τα χρήματα, τους επιδικάζονταν τα χρήματα του δεύτερου και του τρίτου χρόνου συμβολέου, ενώ Άρης έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για να αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές και το δίκιο του εργάτη. Ο εργάτης λοιπόν, ναι, έχανε 5 χιλιάρικα από τη σεζόν που έπαιξε στην ομάδα, γιατί τότε αυτός είχε σύνολο 25.000 συμβόλαιο, 7 χιλιάρικα την πρώτη χρονιά. 7 χιλιάρικα την δεύτερη χρονιά, 10 χιλιάρικα την τρίτη χρονιά. Η ομάδα έπεσε την πρώτη χρονιά, πήρε τα 5 από τα 7 χιλιάδες ευρώ, τα 2 πιστόλια γιατί έπεσε, και πήγε στο δικαστήριο ενώ δεν υπήρχε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Άρης Θεσσαλονίκης και έβγαλε απόφαση για την δεύτερη χρονιά, για την τρίτη χρονιά και ό,τι του χρωστούσε από την πρώτη χρονιά. Και λέμε τα δεδουλευμένα. Δεδουλευμένα τα 2, όχι τα 25. Το ξαναπεί, το καταλαβαίνεις, αλλά επειδή είναι ο Άρης στη μέση, δεν το παραδέχεσαι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. 100%. Αν μου κάνει συμβόλαιο σήμερα με 100.000 τα επόμενα 5 χρόνια και με σταματήσει ένα χρόνο, θα σου πάρω τα άλλα 4. Μπράβο. Όμως υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι δεν τα δικαιούσε. Υπάρχει νόμος. Νόμος του κράτους του κυρίου Κοντονή που είναι στην επικαιρότητα. Ο νόμος λοιπόν αυτός δεν γίνεται να ισχύει για όλους και όχι μόνο για τον Άρη. Και δεν γίνεται ειδικαστής ενώ υπάρχει ο νόμος που λέει αυτό το πράγμα που ευνοεί τον Άρη. Τον ευνοεί αυτός ο νόμος. Αλλά να λέμε ότι σε όποιο νόμο δεν τον ευνοεί τον Άρη είναι ο νόμος. Το έχεις υπογράψει, έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Και ό,τι ευνοεί τον Άρη να λέμε, δεν πειράζει το δίκαιο του εργάτη. Όχι, εμένα αυτή είναι η πάγια θέση μου ακόμα και για παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχω πει. Αν έπαιρνε, ήθελε ο Βέρμπλουμ να πάρει 3 εκατομμύρια για να φύγει πέρσι, καλώ θα έπαιρνε 3 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάποιος έβαλε την υπογραφή του. Παρ' όλα αυτά, αν έκανε. Αν υπάρχει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν δεν υπάρχει ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πηγαίνει εσύ και, και παίρνει μια απόφαση χωρίς να υπάρχει ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια του συμβολαίου, τότε υπάρχει νόμος που σου λέει από πού να πάρει τα χρήματα. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να πας να κυνηγείς τα φυσικά πρόσωπα. Ναι. Δεν το έχει αφήσει να χάσει τα χρήματά σου. Σωστά. Δεν σου λέει να χάσει ο εργαζόμενος τα χρήματά του. Ο νόμος λέει ότι στη στιγμή που υπάρχει καθάριση και τα λοιπά και όλο αυτό το πράγμα, πας και τα διεκδικείς και τα παίρνεις. Από τον πρόεδρο. Από τον όποιος είχε την υπογραφή. Τον πρόεδρο, τον διευθύνων σύμβουλο, όποιος τέλος πάντων είναι ο υπεύθυνος βάσει νόμου. Μπορείς να τα πάρεις και θα τα πάρεις τα χρήματά σου. Δεν γίνεται λοιπόν να έχει όμηρο. Ο Αγκάθο που έκανε την προσφυγή σε ελληνικά δικαστήρια ή στη FIFA. Στην ΕΠΟ. Άρα δεν υπάρχει μεγάλο λόγο ανησυχία. Δεν θα υπάρχει. Αν ήταν στη FIFA. Αν ήταν στη FIFA, την έκανε στην ΕΠΟ γιατί στη FIFA δεν έχει δικαίωμα να την κάνει. Έπρεπε να την κάνει μέσα σε διετία. Και όσοι έχουν κάνει στη FIFA μέσα στην διετία είναι αυτοί που δικαιώθηκαν. Οι υπόλοιποι, επειδή δεν την έκαναν στη FIFA μέσα στη διετία, δεν δικαιώθηκαν και χάσανε το δικαίωμα και γι' αυτό έρχονται τώρα στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Και κάνουν τις προσφυγές γιατί είδαν αυτό του Κοντοβά. Θα βγει εντός των ημερών η απόφαση όμως γιατί έχει ήδη εκδικαστεί για κάποιους από αυτούς και θα είναι ο οδηγός για τους επόμενους. Πάντως σε αυτή την περίπτωση θα είναι μόνο ο Άρης, θα είναι και ο Όφη και η Λάρισα και η ΑΕΚ. Ήδη ο Όφη έχει τον Ταυλαρίδη, έχει εκδικαστεί η προσφυγή και θα είναι ο οδηγός και για τους επόμενους. Οι ομάδες γενικότερα βγάζουν μια αισιοδοξία και αυτή τη φορά δεν λέει μόνο ο Άρης ότι έχει το δίκιο, πήγε και η Λίγκα και είπε: Παιδιά, υπάρχει νόμος, τι λέτε. Δεν γίνεται να αποφασίζεις αυτό το πράγμα ενώ ο νόμος λέει το αντίθετο και είσαι αεροπαγήτης. Αυτό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εννοείται. Το όλο ζήτημα και το όλο θέμα για τα 98 χιλιάρικα που διεκδικεί ο Νταβίτ Αγκάνθο. Ο φίλος ο Πέρι. Όχι ο γνωστός. Μάλιος, όχι.
Αδερφός μας. Πάω, δεν έχεις μόνο τις συνδρομές αλλά και τις διαφημίσεις δικές σου. Σωστό είναι αυτό. 2,2 διαφημίσεις για το λογιστή μας. Ποιο είναι τα χρήματα που πήρες από εδώ, γιατί δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Θα πω το εξής, φίλε μου. Καταρχήν, αποκαλύφθηκε περίτρανα αυτό το οποίο έλεγα σχέση με τις συνδρομές, γιατί λέγατε για εκατομμύρια ευρώ και χαμό και όλο. 40.000 τελικά. Αυτή είναι η δυναμική σου στο κομμάτι αυτό. Αποδεδειγμένα με νούμερα. Χρήσαν, και μάλιστα. Ήταν και χιλιάδες άνθρωποι που κάνανε μεμονωμένα το παιχνίδι. Ναι. Χιλιάδες άνθρωποι. Δεν πήραν όλο το ετήσιο. Ακόμα και αντίπαλοι. Δεν σημείωσες αν είναι μέσα σε αυτά. Πού το, φίλοι του Πάπου, το 40.000 ήταν 40.000. Συγγνώμη, το 40.000 ήταν 40.000 συνδρομές. Συνδρομές. Ετήσιες. Γιατί δεν βγάζει από το να λέω εγώ τι θέλω, έτσι, από το μυαλό μου και να μου δίνει δικαίωμα. Δεν να βγάλει πάει ΠΑΟΚ το για να αναλύσει το θέση. Συμπολογίζει πάει ΠΑΟΚ. Εμένα. Αν θα πει εσύ αν έχει δυναμική ο ΠΑΟΚ ή όχι. Όχι. Δεν με υπολογίζει. Είναι υποχρεωμένο ο ΠΑΟΚ να βγάλει. Πήραμε τόσα από διαφημίσεις, τόσα από το ΦΠΑ, η σύνδεση αυτό. Υποχρεωμένος δεν είναι να κάνει τίποτα. Είναι έναντι το μετόχο του. Είναι να κάνει. Έναντι το μετόχο του. Έναντι το μετόχο του, θα σου ζητήσουν μετοχή. Στον ισολογισμό πρέπει να αναφέρω τώρα. Αυτό δεν μπορείς όμως από τη μία, όποτε σου ζητάνε πραγματικά στοιχεία και όχι εμείς είμαστε 2 εκατομμύρια και όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι ΠΑΟ κτλ. Να λες αυτό. Και όταν πας να ζητήσεις κάτι, χρήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση από τηλεοπτικό συμβόλαιο, όχι από την ΟΒΑ, από το κράτος. Να απαιτείς 7 και 8 εκατομμύρια από την ΕΡΤ, ενώ η πραγματική σου αξία με την αποτίμηση που εσύ έκανες με τις συνδρομές σου σε ένα προϊόν που εσύ διαχειρίστηκες, δηλαδή και στις καλύτερες των συνθήκων, δεν μπορείς να πεις κάτι, ήταν 40.000. Δεν είπε αυτός ότι είναι 40. Ποιος το είπε? Δεν ξέρω. Πώς ο επίσημος ΠΑΟΚ δεν είπε 40. Ποιος το είπε? Αυτό λέει ο Στέργιος τώρα. Ποιος το είπε? Δεν ξέρω. Πώς είχε το 40? Πού να ξέρω. Αν μας ακούει, είπα, ο Κας βγάλει μια κατάσταση αναλυτική για τον, για τον Χρύσανθο. Καλό θα είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να υπάρχει Στέργιο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ας βγάλει καμία απάντηση για τον Βέρμπλουμ, τον Στόχ, τον Βιερίνια, τον Ακπομ, τον Πέλκα, τον Λιμνιό, όλα αυτά που συμβαίνουν, τον Μάτος και τα λοιπά. Και μετά ας βγάλει και για τον Χρύσανθο. Μια χαρά είναι. Ας απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Εν τω μεταξύ να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λευτέρης πού είναι? Ο Ορβανητής. Όχι, ο Δούκας. Πού είναι ο Λευτέρης? Έχει εισηγήσει εδώ και 3 μήνες, δεν βγάζει τίποτα, δεν γράφει τίποτα. Γιατί? Έχει ρεπό. Έχει κανένα θέμα. Δεν τα βλέπεις εσύ, Κρυσάδε. Α, δεν τα βλέπω. Έχει ρεπό. Πού τα γράφει πάλι στον ντόκτορ, γράφει πάλι Ψαλτίδης και τέτοια. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του που εκπροσωπεί μια ομάδα να γράφει Ψαλτίδης. Παλιά το έγραφε αυτό. Χίσανθος. Ο Χίσανθος. Και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ σοβαρό άνθρωπο επιλέξατε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπράβο σας. Προάγει το αήθος όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση και τη δημοσιογραφία γενικότερα. Αλλά σε ενοχλεί αν φωνάζω εγώ κατά τα άλλα. Τώρα πώς το ήρθε τώρα αυτό? Είχα απορία. Είμαι με Λευτέρη. Όχι, είπε να βγάλει, πάει πάω. Γι' αυτό το λέω. Θα βγάλει ο Παναγιώτης, ο Αρωνιάδης. Σοβαρότατος. Καμία σχέση. Τον επικροτώ. Εντάξει. Και αυτό και είναι στέλεχος επαγγελματικό. Θα βγάλει αυτό. Όπως κορυφαίος. Είναι παράσιμο. Το θέμα είναι ότι δεν αναδεικνύετε εσείς τη διαφορά ανάμεσα στους δύο και αν έχεστε τον ένα και τον άλλον. Ανάλογα με το αν στο αύριο στο μοιάζει ή όχι. Όχι αν τον αναδεικνύω εγώ. Εδώ ο Αρωνιάδης. Ο Σκόρδας ήταν πρόεδρος. Πρόεδρος ήταν το Στέργιο. Ο Λάμπρος ήταν πρόεδρος. Ο Λάμπρος ήταν πρόεδρος. Όπως ανεχώσουν το Γούμενο δηλαδή. Και τον Πατατούδη. Έκανα αγώνες για το Γούμενο. Και εγώ για το Σκόρδα. Όταν κατάλαβα τι γινότανε. Λίγο αργά το κατάλαβα. Λίγο αργά το κατάλαβα. Εγώ καθόλου αργά, στο τρίμηνο το κατάλαβα και έφυγα. Γι' αυτό μετά με είχε φατσακάρτα. Εννοείται. Τι εννοείται, ξεννοείται, γι' αυτό με είχε φατσακάρτα. Λοιπόν, φιλαράκι μου. Συνεχίζουμε. Παρετώντας ο Αγκάνθο ήταν σε εκείνη την σεζόν. Τα 98. Ξαναλέω χωρίς ευθύνη του Σκόρδα, ο Ηλιάδης είχε κάνει το συμβόλαιο. Ο οποίος Αγκάνθο μπλέχτηκε σε κάτι δημοσιεύματα για κάτι κυκλώματα, κάτι τέτοιο χρυσάφι. Στην Ισπανία, ναι. Για στημένα πορτοκάλια, έπινε πολύ χυμό. Είναι πρόεδρος όμως των ποδοσφαιριστών και λέει ότι για αυτόν τον λόγο τον μπλέξανε. Α, μπράβο. Ότι επειδή είναι εκεί, ναι, και έχει συνδικαλιστική δράση, θα το πάμε και τις δύο. Για στημένα πορτοκάλια κι αυτός. Έπινε χυμό. Γιατί να μην πιει το παιδί. Εντάξει, άλλοι διαβάζουν κλικ, άλλοι πίνουν χυμό. Και εγώ πίνω χυμό, φυσικό. Από στημένα πορτοκάλια. Όχι. Πολύ καλό Κώστα λέει. Κα, 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 κα. Στην ώρα που κάναμε συνέντευξη εντωμεταξύ, μου στέλνει ένας μια ερώτηση για τον Λόπεθ και μου λέει: ελπίζω λέει να είναι live λέει και να μην την έχει ηχογραφημένη. Του λέω: είναι live. Λέει: δεν πετάγει το κούσι, λέει. Τι,
Δεν μπορούσα τώρα εκείνη την ώρα. Έτοιμος ήμουνα. Δεν κάνει, λέει, τα ηχητικά ο άλλος, λέει, από πίσω. Έτοιμος ήμουνα, αλλά είπα να μην. Σε κάποια φάση όμως που βγήκα εγώ να πω πάρει το. Να μην έκανε ερώτηση. Και μου λέει, α, οκ, εντάξει. Είναι εκεί, ηχό. Έτσι. Δέκο. Κώστα, θα πει καμιά είδηση για τον μπάσκετ ή μόνο. Πες την πιο διάσημη εφημερίδα που έχει αυτό τον τίτλο. Ηχό, εκτός από την αθλητική. Ξένη. Η πιο διάσημη εφημερίδα. Του Manchester, The Manchester Echo. Άσχετη. Συμπέθερη. Κώστα, εμείς είμαστε με τη Λίβερπουλ. Συμπέθερη. Που φάγες 6 εννοείς. Και εγώ έφαγα 7. Βούρλα. Πω. Και 5. Και 5 η City. Και ό,τι να είναι. Αγγλιάρα, ολέ. Άκου λίγο, σκέφτεσαι να έπεσε. Και λέω για την Κουάλα Λουμπούρ και ο Μπιλάρας με κράζει. Άσε μας, ρε Μπιλάρα. Κώστα, σκέφτεσαι να έπεσε. ΠΑΟΚ. Ηρακλής. Κάτσε, τότε να μπει. 1-6. ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Και να έλεγε 1-6. Ή να έπαιζε. Ναι. Ο Άρης δεν έχασε. Άρης. ΑΕΚ και να έλεγε 7-2. 7-2. Πω. 7, όχι 3-2. 7. 7, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ. 7. Ο Κλόπαρος. 7. Λοιπόν, anyway, δεν πειράζει. Όπως μπορεί να το χωνέψει καλύτερα τη Λίβερπουλ που έχει πάρει 18 πρωταθλητριών και έχει. Και 68 τίλτους. Το χωνεύει καλύτερα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν φάει 7-2, το χωνέψει. Ναι, έφαγε από την Γιουβέντους. Από τη Γιουβέντους, όχι από τον Ηρακλή. Σωστό. Από τον Ηρακλή θα φάτε όλοι του χρόνου. Το μόνο που θα φάμε είναι τους ξηρούς καρπούς που πουλάει ο. Το μόνο που θα φάτε είναι την περιουσία του, όπως ωραίγεστε. Στέργιο. Κώστα, την περιουσία του τη ζήτησε ο Λεωνίδης. Όχι ο Λεωνίδης. Ο Λεβάν. Και ο Φιετζόγλου τη ζήτησε κάποτε και τον διώξανε. Επειδή εμείς την ξέρουμε την ιστορία του Ηρακλή, παιδιά. Ναι. Δεν τη μάθαμε τώρα. Το διώξανε. Συμμετείχαμε σε αυτήν. Λοιπόν. Διώξανε, τη γράφει. Λες να τη γράψω. Να γίνω νέος καράδα, λες, όπως είπε κάποιος. Εγώ γράφω του Άρη. Εσύ, με τα πόδια. Ποδογράφος. Και του πάω. Την πραγματική όμως. Λοιπόν, η Ηρακλής παίζει την Κυριακή. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Η Ηρακλής παίζει την Κυριακή στην Ξάνθη. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα. Θα με στείλεις αποστολή. Ποιο πρωτάθλημα. Ούτε ξέρω σε ποια κατηγορία παίζουμε. Αυτό σου λέω. Ορφές Ξάνθης Ηρακλής, Ηρακλάρα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι το σήμα τελικά θα είναι μόνο το ΙΤΑ. Οι φανέλες και τα λοιπά, μεγάλη επιτυχία. Και τα παιχνίδια μόνο ήττα θα είναι. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία. Δεν βλέπω να προχωράει του Καπνίδη. Γιατί? Δεν βλέπω να πάρω, προχωράει. Να πάρω, Αντώνη. Ναι, πάρε, στείλε μήνυμα. Τον Αντώνη, τι δεδιά να πάρω. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Λοιπόν, δεν βλέπω να προχωράει του Καπνίδη. Η ομάδα θα προχωρήσει χωρίς αυτόν όσον αφορά στην επίθεση. Και δόξα τω Θεώ, καλά εσύ κατά τα άλλα. Μου λέει, βάλε λέει, πάλι το σύνθημα του Πανιωνίου. Προχθές είχα βάλει το. Η ομάδα γειτονιά. Εντάξει, τώρα μην ασχολείστε. Με τον Πανιώνιο είναι ιστορική ομάδα, την τιμούμε και μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα δεν. Λοιπόν, υπήρξε μου λέει, γι' αυτό που έλεγα, υπήρξε μου λέει περίπτωση κόκκινη. Ο Μάνταλος για το δολοφονικό μαρκάρισμα με τις τάπες στο στήθος, στο πρωτοβάθμιο, έφαγε μία αγωνιστική. Μόνο. Η εκδίκαση στην Εφέσον δεν χρειάστηκε, αφού δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Μία αγωνιστική. Μία αγωνιστική. Εντάξει, ξέρετε, αποβολή είναι. Τι να τον κάνω. Και δεν παίζει με ποιον. Να τον κόψουν την μπάλα. Και με ποιον δεν παίζει. Όχ, με τον Μπάοκ. Στέργιο. The written. Ο γραμμένος. Είναι της μοίρας μου γραμμένο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για να το πω σωστά. Και οι στοιχηματικές διάβασες στο SDN δίνουν φαβορί τον Ολυμπιακό. Ποιο θα δώσουν. Ποιο θα δώσουν, ρε παιδιά. Αφού ένα έχει, ας πούμε. Και γιατί είναι κακό αυτό να δίνουν δηλαδή τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το αναφέρει ω είδηση. Επειδή είμαστε Ολυμπιακός, επειδή είμαστε Παναθηναϊκός. Επειδή είμαστε site, μας αρέσει ο Παναθηναϊκός πιο πολύ. Εντάξει. Και το κάνουμε για να τσιγκλίσουμε τους Παναθηναϊκούς να μπουν να αυτό. Α. Λοιπόν, να αυτό τι. Να δώσουν κλικ. Α. Και να σχολιάσουν. Πάλι το κλικ. Όλα για το κλικ. Το κλικ πια. Όλα για το κλικ. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στις 9. Μάλιστα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να πούμε ότι αύριο υπάρχει νέο φιλικό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Αδερφάκια. Το μεσημέρι. Φυσικά αφού από εμάς γίνεται. Ναι. Όπως λέει και ο διευθυντής. Διευθυντής σας τα λέγει. Και εσείς τσιμπάτε όλοι. Όχι εσείς. 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 Εμείς τι να τσιμπήσουμε. Εμείς και εσείς. Λοιπόν, αφού είμαστε στην πόλη μας. Δύο η ώρα αύριο το φιλικό. Στην πόλη μας. Δύο η ώρα αύριο το φιλικό. Ναι. Θα μείνει τελικά μάλλον ο Ντεκόζεϊ. Προσπαθεί και ο ίδιος να μείνει. Και τώρα θα μείνει, λέτε. Λέει, θέλει να μείνει, δεν φεύγει Χρυσάνθε, δεν είναι εύκολο. Λεφτά θέλει. Μάλλον για να φύγει. Οπότε, μάλλον θα μείνει έκον άκον. Και γίνεται προσπάθεια να έρθει ο Λίτλ. Λιποθύμησε ένα. Δεν έχει έρθει ο Λίτλ ακόμα. Στο κορδελιό. Ο Λίτλ. Ο Λίτλ. Ο Λίτλ. Όχι από τα Λίτλ. Κανένα πίκ δεν μπορούμε να πάρουμε. Ο Λίτλ είναι μια χαρά παίκτη. Είναι καλό ο Λίτλ. Είναι μεγάλο ο Λίτλ. Μ' αρέσει. Όχι.
Εντάξει. Μεγάλος Little. Καλός είναι, καλός. Too big Little. Oh. Ήταν Little στο Ιβανόφιο, 103-72. Αυτό θα υποθεί στο παιχνίδι του Κυπέλου, Κώστα, που θα παίξεις. Λες, εναντίον μας. Κανόνισε να αποκλειστείς. Κανόνισε να χάσεις. Αν αποκλειστείς. Δεν θα αποκλειστώ. Μπράβο, Κώστα. Δεν θα κατεβώ καν. Δεν έχω δελτία. Γιατί χθες ένας μου είπε ότι ο Ηρακλής έτσι όπως είναι, είναι φαβόρη για να πέσει. Έτσι μου είπε ένας χθες. Άμπαλος αυτός. Άμπαλος ήταν. Άμπαλος, άμπαλος. Δεν ήταν καλός στην Κύπρο. Γιατί του είπα εγώ. Ενώ εμείς πες. Στην αρχή μου είπε θα πέσει ο Άρης. Και του λέω, όχι, θα σωθούμε. Και ποιος θα πέσει, του λέω. Μου λέει, ο Ηρακλής. Η Αριανή πάντα έχετε στη δεύτερη τέτοια τον Πάο. Δεν ήταν Αριανός αυτός. Και στην τρίτη τον Ηρακλή. Ήταν Πάο αυτός που μου το είπε, Κώστα. Τότε και ήταν άμπαλος. Ήταν άμπαλος. Βέβαια. Αμπάσκετος. Αμπάσκετος, φυσικά. Αμπάσκετος. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ διάγει περίοδο θετική. Έχει φιλικό αύριο με τη Λάρισα, την οποία κέρδισε στο κύπελο και τώρα αύριο αλλά με φιλικό. Αλλά έπαιξε κύπελο και τώρα παίξει φιλικό. Και τι να κάνουν οι ομάδες, δεν έχουν. Κορονοϊ δηλαδή, και τα λοιπά. Έτσι ΠΑΟΚ, Λάρισα, Άρης, Ηρακλής. Το Σάββατο. Και γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή ένα φιλικό. Που παίζουν και το Σάββατο. Αντίπαλοι. Παίζουν ασύνδετοι. Πρεμιέρα έχουμε. Αυτό το Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Αύριο έχουμε Σάββατο. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τίποτα. Ψισταριά μόνο έχουμε. Έχουμε φιλικό, φιλικό. Εμείς ψισταριά δηλαδή, εσύ φιλικό. Ορφέα Ξάνθης Ηρακλής. Στέργιο που θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Φιλικό Άρης Ηρακλής. Μαζί. Ηρακλής Άρης. Μαζί για να. Πού μαζί. Σε παρακαλώ ρε. Στο άδεντρο, στο άδεντρο. Με τις γυναίκες μας θα είμαστε άλλοι άνθρωποι. Ναι, καλά σου λέει. Δεν θα μιλάμε για Άρη και ΠΑΟΚ. Δεν θα λέτε για αθλητικά. Παρασκευή μεσημέρι τα λέμε Δευτέρα. Όπως εγώ με το Μάκη που δεν το λέμε για αθλητικά. Θα αλλά πάω με το Σταύρο. Λέμε για τα μίντια. Που είμαστε τώρα μπαμπάδες και δύο και τα λοιπά. Μια χαρά. Καλύτερα να με τα μωρά. Γιατί δεν κάνετε ένα μπάρμπεκι να πάμε όλοι μαζί. Κάνουμε. Το καλοκαίρι. Του 27. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μπασκετικά. Σήμερα 6 ώρα παίζει ο Τσιτσιπάς. Τσιτσιπάς. Με τον Τζόκοβιτς. 6 ώρα. Ημιτελικός του Γκαρόν Λοράς. Του Ρολάντ Γκαρός. Ολόκληρη σχολή. Λοιπόν, του Ρολάν Γκαρό, ναι. Ιστορική στιγμή, πράγματι. Ναι. Είναι ο πρώτο Έλληνα, ρε φίλε. Έχει ξαναχάσει. Στο Ρολάν Γκαρό. Ο πρώτο Έλληνα που παίζει ημιτελικό και προημιτελικό που κέρδισε. Έχασε τα δύο πρώτα σετ, τον ξεφωνήσανε. Και εδώ στην Ελλάδα, κουρασμένο, δεν μπορεί. Εντάξει, τώρα γίναμε ειδικοί και στο τέννη. Κέρδισε, λέει, τα επόμενα 13. Χθε, αν θα γίναμε ειδικοί και στο τέννη και τι σερβί είναι αυτά και τέτοια τώρα λένε. Εγώ το δασκάλο ακούω. Εντάξει, καλά κάνει. Ο δασκάλο τουλάχιστον και πρωταθλητή Ελλάδα. Πού? Στους εφήβους. Έκανε στο τέννις. Βέβαια. Ο Γιάννης έπαιζε και παίζει. Εκεί στο μαγαζί που έχει ωραία μπιφτέκια. Και τους βλέπω να παίζουν τέννις και εγώ τρώω τα μπιφτέκια. Μια χαρά. Εκπληκτικά, ωραίος ο όμιλος. Λοιπόν. Αντισφαίρησης. Σωστά. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 6 τον Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Ωραίο μάτσα είναι. Ωραία. Έτσι. Έχουμε το βράδυ στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Έχει γιατί, αλλά ξενέρω τώρα χωρίς κόσμο. Σε αυτά τα μάτσα εγώ καθόμουν και τα βλέπα γιατί είχε το τζέρτζελο. Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει πολύ το ενδιαφέρον. Έχουμε τα ξημερώματα, τον τελικό του NBA Lakers με Heat, το οποίο δικαιώνει το Τραμπ, Στέργιο, δικαιώνει το Τραμπ, που είπε ότι το NBA πλέον δεν το βλέπει κανένας, που πήγαν να το πολιτικοποιήσουν, Black Lives Matter κτλ. Δεν το βλέπω δύο χρόνια. Δεν το βλέπει κανείς πλέον. Δεν με γεμίζει. Καταρχήν δεν το βλέπει γιατί η ποιότητα του παιχνιδιού είναι πλέον πολύ χήμα, πολύ έτσι Harlem Globetrotters. Και φυσικά η απουσία κόσμου. Είχα πάει. Και όταν, τώρα... είχα έρθει στο παλέ. Και εγώ είχα πάει. Πριν 20 χρόνια. Και εγώ, ναι. Παραπάνω, πριν 25. Η κανονική. Χωρίς καρέκλες. Χωρίς καρέκλες. Η original. Ναι. Η original η Harlem. Ναι, βέβαια. Χρήσανθε. Η original Harlem. Αυτό τώρα τι είναι που κάνεις. Harlem. Είναι Harlem Globetrotters. Δεν είναι Harlems. Αυτοί που πηδούσαν και καρφώνανε. Λοιπόν. Οι Harlem είναι από το 50 τόσο και ανανεώνονται. Απλά παίρνουν παίκτες σαν να έχουν τον ίδιο ρόλο. Δηλαδή παίρνουν πάντα ένα ψηλό που κάνει τα αστεία. Ναι. Θυμάσαι ήταν ο Σέντερ. Ο Ναβάρελ δηλαδή. Ναι. Ναι. Πάντα έχουν το 2-15. Ένα χοντρό. Γιατί μας πήραν σαν και εμένα όντως. Ένα κοντό και κανένα δυο παιχταράδες που καρφώνουν και τέτοια. Ο... Πάντα οι ομάδες στο Harlem ανανεώνονται. Μπράβο. Το Harlem ανανεώνονται. Η Γρανάδα που λέγαμε Στέργιο θέλει κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Ο... Α, Ισπανία. Τις δεύτερες αγωνιστικές δηλαδή. Θα έχει μέσα. Θα έχει στην Ισπανία, επιτρέπεται. Ωραία. Εμείς, εδώ, τι γίνεται. Στο φίλο, στον Αβγιανάκη. Τον Μπάρι δεν τον πήραμε σήμερα, ρε παιδιά. Πάρε λίγο τον Μπάρι. Έλεος. Τον Μπάρι. Μην τον Μπάρι, όχι. Όχι, όχι. Τον ρωτήσαμε, τον βάλαμε να κάνει ρεπορτάζ για τον κόσμο. 10 τηλέφωνα θα φάσει. Πάρε τον Μπάρι. 10 τηλέφωνα. Λοιπόν, έστω για 5 λεπτά. Ο Χρήστατος θα πω, είπε να μην σε πάρουμε. Όπως αναφέρεται στο site piperata.gr, απορρίφθηκε η έφεση Πρωτογεράκη στο βούλευμα περί απόπειρας δολοφονίας Τζίλου, άρα θα οριστεί δικάσιμος και επέκταση έρευνας για ηθικούς αυτούργους και επιπλέον δράστες. Τα λέω έτσι με τίτλους.
Πιπεράτα. Ο Πιπεράτας ίσως είναι. Ο Απαχθής. Έρευνα που με λυπεί ιδιαίτερα την έκανε η εταιρεία Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου. Ένας στους 5 πολίτες είναι άριστη. Αξιολογεί ως χρήσιμη την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σκηνικό υπό την όρο ότι αυτή δεν προέβαινε σε κλιματικές πράξεις. Δηλαδή, αν τα κάνουν, ήταν πολύ καλή. Σου λέει τα λένε τα παιδιά, αρκεί να μην δέρνουν. Ναι. Ένας στους 5 Έλληνες. 20%. Όσοι ρωτήθηκαν. Okay. Βόμβα από τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Κώστα Χρυσόγονου. Ότι ο λαός ακόμα και αν φυλακιστεί μπορεί να παραμείνει. Ναι, με τον νέο, με το νέο νόμο, με τον νόμο, νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα. Παρασκευόπουλος ο Λέ. Και ο Χρυσόγονο. Μα Κοντονής. Ο Κοντονής αυτό είπε, ρε φίλε. Το... Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε νόμο που του έδωσε το δικαίωμα. Τον διέγραψαν. Αφού ο Τσίπρας είχε πει, εμείς δεν διαγράφουμε ποτέ. Πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο. Έτσι δεν είχε πει. Πάρει! Πάρει! Τον διέγραψαν. Πάρει πλήρωση κόσμο. Πάρει πλήρωση κόσμο. Με την πρόταση για Μακάμπι πλήρωση κόσμο. Μόλις γύρισα από τη Μόσχα και το Τελαβή, παιδιά, θα πάρω το έμπασμα. Είπε χθες Κώστα, ήσουν είναι έξω. Δυνατόν. Έδωσε ναι, το αυτό. Είπε διπλό με διαφορά. Και το πάρει σήμερα, τι θα παίξουμε. Διπλώσα 5,5. Ναι, και βγήκε 4. Καταρχήν κλείσαμε χορηγία. Χρήσανθε. Τι? Χρήσανθε, κλείσαμε χορηγία. Καλά λέει. Τι χορηγία. Για την πρόταση της ημέρας. Στην ενότητα που βγαίνει, βέβαια. Εύκολα. Η Ντερβέτε είναι μαζί μας, πάρει. Η οποία είναι η κορυφαία, πλατφόρμα. Ήδη έχει επιλέξει την εκπομπή και τώρα με σένα πιστεύω θα αυξήσει το budget. Για να δώσω και το IBAN μου. αυτό στείλ το σε μένα. Τι έγινε? Ωραία. Στείλ το στη Χρυσάνθη αυτό. Το μάτς που περιέγραψε δεν ασχολήθηκα. Πόσο έληξε? 4 πόντους. Αυτό περιέγραψα 1-0 αδερφέ από το ξεκίνημα. Πεναλτάκι και τελειώσαμε. Ναι. Από το 7ο λεπτό. Χρυσάνθη δεν εννοεί εμένα παιδιά. Άσο τη Zenit. Αν θέλετε πρόταση. Άσο στο συν 4,5 τη Zenit. Πάρει, αφού έχει απουσίες, δεν έχει. Κορονοϊούς έχει. Που ξέρεις εσύ, ρε. Μα το διάβασα σήμερα. Ρέση Κώστα, Ρέση Κώστα. Ο Πασκουάλ είναι εκεί, ο Μάνος Παπαδόπουλος. Ρέση Κώστα. Άσο και σύν 4,5. Κόντρα στην Μπαρσελόνα του Νίκα Λάθη. Μπαρσελόνα. Ωραία, άσο την Τζενίδη. Παναθηναϊκό πρόταση για σήμερα. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τι βλέπεις? Άσο. Άσο και εσύ, ε. Ναι, ναι, τώρα που αλλάζουν, δηλαδή τρεις μέρες το βλέπω. Ναι. Πάει το handicap του 1,5 μια αριστερά, μια δεξιά. Όντως. Εντάξει. Τώρα θα κάτσω αριστερά για καθαρό άσο που δίνει διπλασιασμό. Λόγω έδρας. Βέβαια. Ποια έδρα, που είναι άδεια τα καρικάκια. Ναι, αλλά ξέρουμε τα καλάθια. Μπαίνει πιο εύκολα η μπάλα. Βέβαια. Και η άβρα από τις κερκίδες. Όντως αυτό. Αυτό είναι μια πολύ ωραία. Για όσους έχουν παίξει μπάσκετ, πάρε μου. Για όσους έχουν παίξει μπάσκετ. Σωστό Κώστα. Αλλιώς θα πάω να παίξω στην Αριστοτέλους και αλλιώς θα πάω να παίξω στη Μίκρα. Και αλλιώς στο Ποσειδόνιο. Που πήγαινα παλιά και κάρφωνα που είχε κοντές μπασκέτες. Βέβαια, είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι έχουμε από ειδησιογραφία? Καταρχήν, επειδή όσο περίμενα μου δώσετε το λόγο, ναι, κάτι άκουσα να λέμε για τον κύριο Χρυσόγονο. Χρήστανε, τι έγινε? Φίλος μας. Όχι, είπε κάτι πολύ σωστό, το ανέδειξε με τοποθέτησή του. Το λέγαμε κι εμείς εδώ χθες στην εκπομπή. Ότι. Σταμάτα. Ότι. Ένας νόμος που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο χρονικό διάστημα δίνει το δικαίωμα και στον Ευρωβουλευτή που είναι τώρα ο Λαγός, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που θα μπουν φυλακή από ό,τι φαίνεται για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να συνεχίσουν να εκλέγονται αν βάλουν υποψηφιότητες. Δεν τους στερεί τα πολιτικά δικαιώματα. Ναι. Ενώ μέχρι πρότινος αυτόματα αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούν να εκλέγονται. Το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι το νόμο αυτόν. Έριξε και στο μισό την ποινή για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Αυτό είναι που κατήγγειλε ο Κοντονής και μάλιστα είπε ότι έγινε πλήρη γνώση του Τσίπρα και γι' αυτό σήμερα διαγράφηκε, ενώ πριν από τρεις μήνες, τέσσερις πόσο ήταν, είχε πει ο Τσίπρας, εμείς δεν διαγράφουμε ποτέ, έχουμε πολλές ιδέες κτλ. Στην πολιτική αυτά συμβαίνουν. Για να το κλείσουμε, δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο θα πει κάτι, ας πούμε, θα πληρώνει κάποιον που είναι στη φυλακή, ας πούμε, θα του στέλνει τα χρήματα. Αφού δεν υπάρχει νόμος για να. Ποια φυλακή? Κατά και το Ευρωκοινοβούλιο, είμαι σίγουρος ότι αν ψαχτούμε. Μπορεί να έχει κι άλλους τέτοιους εκεί πέρα από άλλες χώρες. Ο Πάρης είχε αποστολή όμως, δεν ξέρω αν την έχει επιτελέσει. Νομίζω ότι θα την διεκπαιρεώσει στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν την διεκπαιρεώσει. Εντάξει. Εξάλλου έχουμε και μια εβδομάδα ακόμα μπροστά μας. Σωστό. Ενδεχομένως ασχολείστε για τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν μια εβδομάδα μετά όταν θα ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν τυχόν θα ανοίξουν τόσο γρήγορα οι πόρτες για να μπει ο κόσμος μέσα. Γιατί εχθές στα προκριματικά για την τελική φάση του γύρου του 2020. Που παραμένουν οι πινακίδες έτσι, άσχετα αν θα διεξαχθεί το έτος 2021 ακριβώς, τα παιχνίδια διεξήχθησαν και κλεισμένων των θυρών. Οπότε το βλέπω σαν πολύ ακραίο σενάριο τη στιγμή αυτή, βέβαια. Όχι σε όλα. Μαζόξα...
Σε όλα κόστη τι εννοείς? Στο Νορβηγία-Σερβία είχε κόσμο. Άρα μάλλον πρέπει να πάμε πολύ βόρεια για να ανοίξουν οι πόρτες. Εννοείται, στους κρύους. Ή τέλος πάντων να ανοίξουν οι πόρτες. Στους κρύους, σαν αυτός που είναι απέναντί μου, ναι, ο κρύος αυτός. Ναι, αλλά το Μάρτιο, Κώστα, ναι, ναι. Έτσι, λέγανε ότι ο κορονοϊός έχει πρόβλημα με τη ζέστη το καλοκαίρι. Καλά, ναι, ο Χρήστατος ο συνωμοσιολόγος, εννοείται. Το έλεγε. Λοιμοξιολόγος. Είναι δυνατόν. Μα δεν το έλεγε λοιπόν ο Χρήστατος. Υπήρξε. Ιούνιο και Ιούλιο είχες κρούσματα. Πώς δεν είχες. Λιγότερα. Βέβαια, Χρήστατε. Τότε λέγανε ότι τα κρούσματα ήρθανε γιατί είχαμε ανοίξει τα σύνορα, λέγανε τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Και τώρα ξαφνικά αυξήθηκαν που κλείσαμε τα σύνορα. Στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν. Βέβαια. Στην Αθήνα που έχετε μονίμως ανοιχτά τα σύνορα, ναι. Έρχονται. Ναι, ναι, ναι. Και δεν φοράτε μάσκες. Για... δεν φοράτε μάσκες. Για να βλέπετε τις όμορφες. Εγώ φοράω. Όχι. Τώρα. Δεν φοράνε οι όμορφες. Δεν φοράνε οι όμορφες για να τις βλέπουνε. Να βλέπουν. Καταρχήν είναι ολόκληρη τέτοια φίλε. Το κραγιόν αυτό, τη μάσκαρα, όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι επειδή φοράω τώρα εγώ την μάσκα, δεν βλέπουν το χαμόγελό μου οι όμορφες. Σωστό. Πάρη, δεν μου λες το Instagram της Μαρίας Μπακοδήμου το έχουμε. Πολύ καλό. Ψηφομάχος. Όχι. Εσύ θα το τσεκάρω. Ο Κώστας έχει του κοκλώνει μόνο. Ψηφομάχος. Λοιπόν, Πάρη, πες μας λίγο η δισογραφία. Έχει τίποτα? Ναι, πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δίνετε. Ναι, όντως. Με το ζόρι σε πήραμε να ξέρεις. Ο Χρήστα τους είπα να μην σε πάρουμε. Ψέματα αυτά. Να ξέρεις. Ψέματα. Εγώ είπα να σε πάρουμε. Στέργιο, πάρε θες. Είσαι ο μόνος που δεν ακούστηκες. Πάρε, δεν είναι. Μην τον πάρεις, είναι ο Στέργιος. Δεν παίρνει θέση. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν, για να κλείσουμε και με την ιδιοσιογραφία τη όποια εβδομάδα υπήρξε σε αυτή την νεκρή ποδοσφαιρική και όχι μόνο εβδομάδα λόγω τη διακοπή για τα παιχνίδια τη εθνική μα, το φιλικό στην Αυστρία και τα άλλα δύο επίσημα. Για το UEFA Nations League, να πούμε ότι λογικά θα πάμε σε ένα διαζύγιο από πλευράς της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το ΡΟΚΑ. Αν αυτό φέρει και διαζύγιο του Πογιάτος με το ξεκίνημα του προαθλήματος, θα φανεί στην πράξη. Συνά κινούνται στους ρυθμούς του Τάνκοβιτς και στον Ολυμπιακό, κατά κύριο λόγο στους ρυθμούς της επανέναξης του προαθλήματος και πολύ περισσότερο των υποχρεώσεων για τον όμιλο του UEFA Champions League. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Λαμία, φαίνεται ότι βρίσκει στο πρόσωπο του γνώριμού της, του Μπάμπη Τενέ, τον διάδοχο του Πετράκη, με τον Τενέ να φιγουράρει για μία ακόμη φορά στα παιχνίδια. Τρίτη της, φορά νομίζω πάρει, τρίτη φορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, δυστυχώς φαίνεται πως και στο ποδόσφαιρο, όπως και στο μπάσκετ, δεν εμπιστευόμαστε το νέο αίμα, τα νέα πρόσωπα. Επιμένουμε σε σίγουρες λύσεις, ακόμα και όταν έτυχε να πάω στην Ριζούπολη την Κυριακή και είδα τον Γιώργο Παράσχο να είναι σε έναν ακόμη πάγκο ομάδας, συγκεκριμένα σε αυτόν τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κατάλαβα ότι παραμένει αυτή η κατάσταση και δύσκολα να αλλάξει. Ωραία. Εντάξει, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τόσο γρήγορα και βέβαια το βράδυ, ότι υπάρχει, συγγνώμη, σε διακόπτω, Κώστα, αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Άδειο, κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη δεύτερη αγωνιστική της φετινής EuroLeague. Α, θα βγεις και το βράδυ στην εκπομπή, θέλεις, 9 η ώρα. Όχι, μόνο με το Λίμπερο. Από τι άλλο έχω να κάνω. Ποιος μας καρτερεί έτσι κι αλλιώς. Έγινε, Πάρη. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπουν λίγο το χαμόγελό μου. Νταρτανιάν τεράστιο. Θεός. Εδώ τη συνάδελφο εύκολα την κάνει γιογιό. Με τη μάσκα. Λοιπόν, κατευθείαν. Ισταγκραμπάρης. Έχουμε κλήρωση Χάνθ. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση για τη Χάνθ. Έχεις μπροστά σου τα. Ναι, βέβαια. Δεν τα έχεις. Τα ανοίξω. Αυτή, συγγνώμη. Δεν γίνονται αυτά. Οργάνωση 0. Λοιπόν, είπαμε σήμερα το πρόγραμμα για τους φίλους που. Να την κάνω τη Δευτέρα την κλήρωση. Για τους φίλους, να συγκεντρώσω, να την κάνω τη Δευτέρα. Για τους φίλους που δεν έχουν φίλους και σήμερα θέλουν να δουν τηλεόραση. Πες το, γιατί έρχεται ο διευθυντής και ο. Λοιπόν, είπαμε 6 ώρα Τζόκοβιτς Τσιτσιπάς. Καλή επιτυχία, Στέφανε. Είπες αυτό. Ναι, λέω όλο το πρόγραμμα. 8 η ώρα Χίμκι Ζαλγκύρης. Ναι. 8 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια. 9 η ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπάγκερ Μονάχου. 9 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Νόβα Σπορτς 2. 10 παρατέταρτο Αρμάνι Βιλερμπάν. Και 10 η ώρα στο Κοσμοτέ 6 έχει Μπαρτσελώνα KPRF. Και τι είναι αυτό? Futsal. Αυτή είναι μπάλα, φίλε. Εγώ νόμιζα ότι είναι το KFC. Κάνουν κάτι μαγικά. Λοιπόν, τέλος, άντε. Τέλος, άκουσα με λίγο. KFC παχαίνει. Αλλά θα πάω, ναι, μ' αρέσει. I like it. Το ξέχασα τώρα. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Μάτι σε όλους τους νικητές. Και Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση για τη Χάνθ. Τι ζούμε. Ποιο παίχτη από τον Ολυμπιακό πήγε στην Ξάνθη? Μου στέλνει ένα πήγε ένα παίχτη από τον Ολυμπιακό στην Ξάνθη. Ποιο? Μου το στείλανε μισό λεπτό γιατί ο συνήθω. Το ρεπορτάζ ένα το κάνει. Οπότε... Θα παίζει συμπαίκτη με φασίδι αυτό ή όχι? Λέει, πες το λέει στο Χρήστα, θα λέει που μα έλεγε ότι ου και α.
Άλλαξε. Έφυγε ο Πανόπουλος, φίλε. Ο Τιού και έφυγε ο ξενοδόχος. Μιχάλης Πατήρας, 16 χρονών. Πώς? Μιχάλης Πατήρας. Πατήρας. Επιδιοκτησίας Μπιλ Πάπας. Μπιλ Πάπας. Μπιλ Πάπας. Μα αφού ο Χρήστος λέει ότι είναι το Ιβάνι Ξάνθη. Εγώ δεν είπα για τώρα. Τι τώρα? Εγώ είπα ότι υπάρχει μια απόφαση από δύο βαθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης. Έλα, έλα, κλείστο, κλείστο. Και επίσης λέει ο φίλος ο Νίκος, όχι, όχι, είναι Πανόπουλου. 40.000 επί 80 είναι 3.200.000. Ναι. Τα επαγγελματικά. Φουπουά, φουπουά. Τι 40.000 επαγγελματικά. Όχι. Τα επαγγελματικά είναι άλλες 6.000 επί 200 FIPA, ευρώ. Τι σημαίνει FIPA? Επί 200. Τι σχέση έχει αυτό? Βγάλω το 24% από το ποσό. Μέσα είναι το. Ξέρεις τι σημαίνει κρατήσεις για εδώ και εμπορικούς? Είναι άλλο 1,2. Ξέρεις τι σημαίνει 4,4. Επειδή είστε όλοι άσχετοι με το αντικείμενο, ξέρετε πόσες κρατήσεις έχει αυτό το 4 εκατομμύρια. Να το κάνετε κι εσείς. Επίσης να πούμε ότι χθες. Να το κάνετε κι εσείς. Τι να κάνουμε εμείς? Το Άρης TV δεν είπες θα κάνεις? Εγώ. Επίσης να πούμε ότι το χθεσινό μπασχετικό Πάο Κλάρισα προχθεσινό είχε 38.000 προβολές έχει μέχρι στιγμής. Μπράβο. Που είναι καλό νούμερο. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έγινε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Bye bye. Injection Service ήταν μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κατεβάστε την εφαρμογή. Είτε έχετε Android, είτε έχετε Apple. Για να μην ψάχνετε βιβλιαράκια και όλα τα υπόλοιπα. Το κορυφαίο συνεργείο αν έχετε βενζινοκινητήρα. Και η εφαρμογή για να μην χάνετε ποτέ το μπούσουλά σας και το πρόγραμμά σας, να ξέρετε πότε θα πάτε να επιδιορθώσετε το αυτοκίνητό σας. Πού είναι αυτό σε εμάς? Κώστα, πάμε να τελειώσουμε. Μαζί μας και ο Mr. Gold. Ναι. Μαζί μας και ο Mr. Gold. Ναι. Είναι η ώρα βέβαια τώρα η καλύτερη. Mr. Gold, φρεσκομαγειρεμένα φαγητά πάντα. Και πίτσα φυσικά για το βράδυ. Αλλά από τώρα ξεκινάμε. 2-31-062-85-86 Μεσολογγίου 2 στις Οικές. Με πολύ καλές προσφορές και φυσικά με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Φρεσκομαγειρεμένα φαγητά, όπως είπα. Πολύ καλή, πολύ, καλά, πολύ καλή πρώτη ύλη, έτσι, μεράκι από τα παιδιά που είναι το σημαντικότερο, οπότε 2-31-0-62-85-86. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, γεια σας!